Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Μέχρι και τις 4 θα δώσω 95,5 της Κακομήρας. Με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, Θανάση Καταπάκα στους Production, Λίλα Γουλιώνη και Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Ραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα. Αρκεί να έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, να τηλεφωνήσετε στο 18133 και να σας δώσετε την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς, ενώ μπαίνοντας στο www.listopart.gr υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών μέσα από την οποία σίγουρα ένα θα είναι αυτό το οποίο χρειάζεστε για το δικό σας αυτοκίνητο. 9.55 γεννό το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στη σελίδα μας στο Facebook. Οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να επικοινωνείτε κυρίως από το εξωτερικό, να πω για καφέ, πίτα, μπουγάτσα και πολλά ακόμη μόνο στα καντίνα Pit Stop. Αν θες μπουγάτσα ή πίτα μία συν μία δώρο, αν θες καφέ δώρο το νερό, και αν μάλιστα είσαι τακτικός πελάτης στους 5 καφέδες ο έκτος είναι δώρο. Σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, Παλαιού Σταθμού 56-36, Δυτική Είσοδο μετά δικαστήρια Πόντου 56, Λαχαναγορά, οδός Λακαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου πλησιάζει και το goldmall.gr παρουσιάζει τρεις εκδρομές στην πιο χαμηλή τιμή της αγοράς, παρακαλώ. Βουκουρέστι με 105 ευρώ σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, Βελιγράδι με 95 ευρώ σε πρωτό ξενοδοχείο, Μπάνσκο με 49 ευρώ σε τετράστορο ξενοδοχείο με απεριόριστο σπα. Οι εκδρομές πραγματοποιούνται με την εγγύηση του 1824 Travel με 2 δένεια ρεύσης, μεταφορά και πρωινό. Εξασφάλισε το πριν εξαντληθεί στο goldmall.gr. Μεγάλος μας χορηγός η Ασκιάδης Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε
το καινούριο σου αυτοκίνητο, είτε Hyundai, είτε Skoda, είτε Kia. Σχεδόν όλα έτοιμο παράδοτα. Τα περισσότερα εξ αυτών μάλιστα είναι στην έκθεση που βρίσκεται στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, για να τα κάνετε test drive, να δείτε αν είναι όπως ταιριάζουν στα δικά σας γούστα. Και αν το καλό αποφασίσετε να το αποκτήσετε, τότε έχετε όφελος τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Καλά ακούσατε, αυτή είναι η προσφορά. Τα τέλη κυκλοφορίας δώρο για τα επόμενα 3 χρόνια, αρκεί να αγοράσετε το αυτοκίνητο το οποίο θέλετε από την Εσκιάδη Παλωδήμος. Με περισσότερες πληροφορίες στο 23 10 596 596. Κωστή, τι γίνεται? Περιμένω να περάσει το Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσει η Δευτέρα του ντέρμπι και να μπούμε σε ρυθμούς πρωταθλήματος Αγγλίας, Γαλλίας, Champions League δεν έχει βέβαια. Να δούμε τα πρωταθλήματα, παιδί μου. Αυτές οι κολοεθνικές ομάδες μου, τις σπάνε να πούμε, πρέπει να κατεργηθούν. Γίνανε ωραία παιχνίδια χθες όμως. Τι έγινε χθες? Ωραία παιχνίδια γίνανε. Τι έγινε? Γενικότερα. Ναι. Δεν μπορώ να κάτσω να δω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Βλέπω μπάλα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εθνικές ομάδες δεν μπορώ να δω. Δεν μπορώ να δω. Με χαλάει, ρε παιδί μου. Γίνανε ωραία παιχνίδια. Καταργήστε τις σημαίες, καταργήστε τα σύνορα, καταργήστε τις εθνικές. Έχουν μπερδευτεί τα πράγματα. Βλέπεις ένα μαύρο με ένα θέος 40 πόντους, λέει Εθνική Γερμανίας. Τι Εθνική Γερμανία, ρε Αράπακλα, να πούμε. Είναι δυνατόν εσύ να είσαι Γερμανός? Θα σηκωθεί ο Χίτλερ από τον τάφο και αρχίσει να βαράει καταρρυπάς, να πούμε. Βλέπεις τώρα το Ζέκα. Έτσι, θα αρέσει και είναι από τα παιδάκια της Αιθιοπίας, να πούμε. Τον κάλανε Έλληνα, να πούμε, γιατί δεν έχουν χάφ. Πορτογάλος. Τι είναι, λέει, Πορτογάλος. Η Πορτογάλη γύφτη είναι, τι είναι. Έχεις κάνει Πορτογάλο ξανθό. Από την Τούμπα είσαι. Βράσε μένα από την Τούμπα, Πορτογάλος. Πορτογάλος, τι είναι Πορτογάλος. Εμείς είμαστε οι ωραίοι. Βράσε με καλή. Οι ωραίοι Θεσσαλονικοί. Τον έκανε το γύφτο τώρα. Οι Ελληναράδες. Σταμάτα, ρε, σταμάτα. Όταν τα έτρεγε με τον Πασόκ και έπεσε στους κουλοχέριδες, καλά ήταν τώρα. Που δεν έφαγα κάτι. Κάτσε τώρα κάτω από το χώμα, επειδή σε κάνανε ένα τεχνητό οικονομικό πόλεμο τώρα. Σου βγει μαγιά να πούμε. Τεχνητό οικονομικό. Έλα, άντε τώρα, σε έκανε μαγιά να πούμε. Άντε τράβα εκεί πέρα. Η μαγιά φορτωμένο από εδώ η γυναίκα με το αίσθημά μου και. Και ιστορίες και μπουζούκια και λουλούκια και τώρα σας έβγε μαγιά. Άσε με καλή τώρα, άντε τώρα μπες στην τρύπα σου τώρα. Το Πορτογάλο, γύφτος είναι ο Πορτογάλος. Τι είναι ο Πορτογάλος? Γύφτος είναι. Έχεις κάνει ξανθό Πορτογάλο? Καμιά Πορτογάλα όμορφη έχεις δει? Σαν κάτι από το Κιλκής κάτι. Πορτογαλέζα. Πορτογάλα, πώς τις λένε αυτές? Πορτογάλα, Πορτογάλα είναι Πορτογάλα. Είναι χωρίς γάλα. Με αφρόγαλα είναι. Τι με αφρόγαλα. Οι Πορτογάλες τώρα, έχεις δει γυναίκα Πορτογαλέζα? Πήρα γυναίκα Πορτογαλέζα. Δεν έχω πάει. Έχεις δει ωραία γυναίκα Πορτογάλα, ρε? Δεν έχει δει. Άντρα ωραίο Πορτογάλο έχεις δει? Ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ό,τι και να είναι, γύφτος είναι. Είναι ωραίο παιδί. Φαίνεται ωραίο παιδί γιατί είναι γυμναστική όλη μέρα. Άμα πλακωθείς στις ρετσίνες και σπήρες σαν και σένα θα γίνει. Όλη μέρα στο γυμναστήριο είναι. Εσύ γυμνάζεσαι και είσαι χάλια. Εγώ 50 χρονών είμαι, χάλια είμαι. Και εγώ δεν γυμνάζομαι και εγώ θα μπορούσα να παίρνω. Και κατηγορείς εμένα. Εγώ θα μπορούσα να παίρνω αυτά τα συμπληρωματικά, ναι. Να φουσκώνω και να πεθαίνω 40 χρονών. Αυτά τα παίρνουν. Ανακοπή καρδιάς. Τα παίρνουν κάτι 18 χρονών, 20 χρονών και μάλλον και γι' αυτά. Όχι. Και δεν εσύ 50 χρονών να τα πάρεις. 40 χρονών, άλλο 44 χρονών, άλλο 38 χρονών, κάτι σώματα πέθανε, λέει, από ανακοπή. Άστο το έργο. Δεν μπορούσα εγώ να σηκώνω 30 κιλά και να φουσκώσω. Άσε καημένε δηλαδή, τώρα. Υπενήσεσαι ότι εσύ δεν μπορεί να σηκώσει 30 κιλά γιατί δεν παίρνει συμπληρώματα. Όχι, υπενήσομαι ότι εγώ θα μπορούσα με δυο. Υπενήσεσαι. Υπενήσομαι και αυτό το λέω και σαν συμβουλή, είναι μάθημα ζωής αυτούς εδώ που φουσκώνουν. Κοιτάξτε γύρω σας, 38 χρονών ο ένας, πάρ' τον ακάτω. 42 χρονών ο άλλος, 44 χρονών ο άλλος, φουσκωτή ήταν όλοι. Υπάρχει κάτι σημαντικό. Υπάρχει το σηκώτη, υπάρχει η σπλήνα, υπάρχει η καρδιά. Καλά, σημαντικό. Υπάρχει κάτι σημαντικό. Άμα ένα μάξι, ένα λεπτό. Έχω εγώ 100 άλογα στο Κόρτομπα. Άμα πάω και το κάνω το Κόρτομπα, 100 άλογα. Άμα το κάνω 220 άλογα το Κόρτομπα, θα ζήσει πάνω από 3 μήνες. 5 μήνες, ένα χρόνο. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Άμα προσπαθείς να τα δοκιμάσεις, ναι. Τα άλογα. Γιατί αν τα βάλω τα άλογα, ρε κόκκινη, για να τα ίσω σανώ στο στάβλο, να πούμε. Κάποιοι το κάνω. Δηλαδή, αν βάλω εγώ 200 άλογα στα μάτια για τάχω και αν τρέχω με 80, άντε πιέσαι τον καφέ σου. Τελείωνε. Πορτογάλι είναι γύφτη. Τι καφέ πίνεις? Τι καφέ πίνω? Αγόρασε ένα, πώς το λένε. Πουλάς τον κλαδάρα και παίρνεις απ' έξω. Δεν ναι, τρέπεσαι. Πουλά τον κλαδάρα. Λίγο η ώρα. Τα λεφτά που ξοδεύω εγώ στον κλαδά, κόκκινη εσύ μην. Για τον καφέ σε ρωτήσω. Πάρε παρά τη βλάστηκα μια τυρόπιτα τζάμπα τώρα και άσε τώρα εμένα τον καφέ που τον πήρα. Άντε. Τις πουλάνε. Έλα, τις πουλάνε, έλα. Και κάνεις διαφήμιση στο Facebook. Σε έχουν 30 άτομα εκεί στο Facebook. Κάνεις διαφήμιση στη βλάστη. Έλα. Κάνε έναν κολλητό μου. Κάνε σου κολλητό, σου κολλητό. Στον κολλητό άφησε και κανένα φράγκο, όχι μόνο τζάμπα να πηγαίνει. Ξέρεις τι συναλλαγές έχουν? Ξέρω, ξέρω, ναι. Από πού ξέρεις? Πού ξέρω. Δεν νομίζω. Έλα, ρε, τελείωνε, δεν με νοιάζει τον κόσμο τώρα. Μα εσύ παίρνει από τη βλάστη τσάμπα το πίτο τη φύλα τώρα. Το φίλο τη πίτα. Το πίτο τη φύλα. Τελείωνε.
Δεν υπάρχει σήμα. Είναι κρεσέντο. Έλα, κρεσέντο. Το πίτο της φύλλας. Πορτογάλος έγινε Έλληνας, ο Έλληνας έγινε, ο Αντιτοκούμπο έγινε Έλληνας. Τους δουλεύει τους Έλληνες ο Αντιτοκούμπο. Παγκοσμιοποίηση, καταργήσει τις εθνικές ομάδες. Παγκοσμιοποίηση. Είπε κανείς ότι δεν υπάρχει. Ο Τούρκος μπορεί να γίνει Σουηδός. Ο Μαμεθανός παίζει στη Γερμανία. Τελείωσε σε εθνική ομάδα. Στο βωμό του χρήματος. Τα έχουμε πει αυτά. Καταργήστε τους εθνικούς ύμνους. Τελείωσαμε. Εδώ είναι κάτι που σε ενδιαφέρει. Για πες. Και αυτό το προωθούν. Δευτερόλεπτα. Την τρέλα. Αυτό το προωθούν τώρα. Κι άλλο το ΖΕΚΑ Έλληνα. Ότι το κούπο τι είναι, ότι το κούπο Έλληνα ότι το κούπο. Θα σου πει κι ο άλλο ο λαθρομετανάστη Έλληνα είναι. Όπω θα σου πει Έλληνα ο λατεντοκούπο γιατί νιώθει Έλληνα. Έλληνα νιώθει και ο λαθρομετανάστη που νιώθει Έλληνα. Στο περνάει στο πετσί σου, αλλά είσαι και γουρουνόπετσος. Πού να σε περάσουν μηνύματα. Σου περνάνε μηνύματα. Ούτε στο κινητό σου δεν περνάνε μηνύματα. Έλα, πας στα θέματα. Άντε τώρα, χάσε. Σαχλαμάρε τώρα. Η Πολωνία. Ναι. Με την Πορτογαλία. Ναι, παλαιγιάννη μου. Χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, ναι, και. Και κέρδισε η Πορτογαλία μέσα στην Πολωνία ναι. Με 2-3. Με 2-3. Γι' αυτό ήθελα. Δεν κάθομαι να το δω. Εντάξει, δεν την τρέλαμε μέσα. Και η Γιουβέντους κερδίζει. Ο λόγος που και η Γιουβέντους κερδίζει χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο λόγος που θέλω να δούμε μαζί ένα τέτοιο παιχνίδι ναι. Είναι για να μου πεις πέρα από το ταλέντο το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι ναι. Και ωραιοπαθής ναι. Και. Ναι, ναι. Αν αυτή η Πορτογαλία χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι καλύτερη. Και θα έχει καλύτερη πόλη. Αυτό ήταν ο λόγο. Ποιο έπαιξε center for εχθέ που είδε το μάτι. Πάρ το σχηματισμό. Πρέπει να με νοιάζει, εγώ δεν το έδωσα. Πάρ το ρε φίλε. Στη θέση του Ρονάλντο ποιο έπαιξε. Πάρ το ρε φίλε. Πάρ το ρε φίλε. Ο πάρ το ρε φίλε τι βλέπει. 4-3-3. Φρέα χέστο 4-3-3. Στη θέση. Φέρ το εδώ. Ποιο έπαιζε. Είδε το μάτι. Τα γκολ είδα ρε φίλε. Α τα γκολ είδα ρε φίλε. Γύρω γύρω γύρω. Στη θέση του Ρονάλντο ποιο έπαιξε ρε center for. Αυτό σε λέω. Είδε το μάτι. Άντε πέρα δε. Δηλαδή μπορούμε να συνεχίσουμε. Όχι, δεν μπορούμε. Ρε. Άμα με λες, είδα το μάτς και έπαιξε εσύ ο Ρονάλντο. Πριν από καιρό, ναι. Κάνεις θέμα ναι. Ότι ο Ρονάλντο είναι μπελάς. Mm-hmm. Okay. Το έχουμε ότι είναι μπελάς. Πλέον. Πλέον είναι μπελάς, ναι. 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 Λες παράλληλα ότι σαν center for κάνει δουλειά. Στατικός, ναι. Στατικός έχει τρεξίματα. Τι τραξίματα. Να έρθει από πίσω να τριπλάρει 2-3 που κάνει ο Μέση. 2-3 δεν μπορεί. Δεν τριπλάρει, αλλά να έρθει από πίσω να ναι, περάσει ναι. Ένα μπορεί. Να περάσει ένα μπορεί. Και ο Ζάμπα μπορεί να περάσει ένα. Τον πέρασε προχθές. Κάνει το παραπάνω από κάτι άλλους παίκτες στα 34 Ρονάλντο, αυτό λέω. Θα πηδήξει στα 2 μέτρα όπως πηδούσε, θα το δούμε. Εγώ ξέρω ότι Γιουβέντους. Εγώ ξέρω ότι Γιουβέντους στα μισά παιχνίδια λείπει και είναι πρώτη. Είναι που σηκώθηκε στο Θεό για να κάνει ένα από το ψαλίδι. Ναι, από τα 33 μέχρι τα 34, ξέρει ο αθλητής, παίζει μεγάλο ρόλο. Τώρα επειδή αυτός είναι αθληταράς, μπορεί να σηκώνεται και μέχρι τα 36, έτσι. Ναι. Αυτός μπορεί να έχει διάρκεια ζωής. Αλλά είδαμε ότι επί του πρακτέου ότι η Γιουβέντους σε πολλά παιχνίδια που δεν έπαιζε ο Ρονάλντο τα κέρδισε. Εδώ παίζουν αθλητές. Αντίθετα η Ρεάλ. Που λείπει ο Ρονάλντο, δεν μπορεί να πάρει παιχνίδια δίχως αυτόν μέσα. Είναι οξύμορο το σκηνικό. Θέλουμε κανένα δίμηνο ακόμα να δούμε και άλλα μάτια. Εδώ παίζει ναι. Παίκτη στην Βέρντερ ναι. Βρέμης που είναι 40 χρονών και έπαιξε προχτές. Ναι, εντάξει. Ο καλύτερος δεξιός μπακ και μπακ εξτρέμ πολλές φορές έπαιζε μέχρι τα 42. Ποιος είναι αυτός. Στην Ίντερ. Μάθε. Πού να ξέρω, δεν ξέρω. Μάθε, Αργεντίνος ήταν. Αργεντίνος που έπαιζε 42 χρόνια. Η σημαία της. Αυτή είναι άξιση συγχαρητηρίων και πρέπει να τους μνημονεύουμε. Αυτοί οι άνθρωποι. Είναι κάποιοι άνθρωποι που τους βλέπει, δηλαδή τελειώνει άλλο την καριέρα του. Ναι. Βλέπεις τον έναν, κάνει μια κοιλιά σαν τη δική μου. Ναι. Βλέπεις τον άλλον, ναι. Ο οποίος είναι αθληταράς. Δηλαδή βλέπεις τον Γιάννη τον Μιχαλίτσο. Άντε πάλι. Είπα κάτι κακό. Ναι, όχι, πάρτο, ναι, λέγε, συνέχισε. Θέμα εκπομπής ποιο είναι τώρα το δικό μας. Η Πολωνία που έχασε 2-3 χωρίς τον Ρονάλντο. Εντάξει, ωραία, τι. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Ξεκίνησε με τα αναβολικά, πήγες από τον αναλύστο Μπαλί. Εγώ σε 10 λεπτά πάω από τον αναλύστο Μπαλί. Εσύ μισή ώρα λες το ίδιο πράγμα, γυρίζεις γύρω-γύρω. Πόσο σκύλος παναχές πάνω το. Ένα θέμα. Γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Ο σκύλος μυρίζει. Ναι. Εντοπίζει ένα σημείο. Ξέρεις εσύ, είχες ποτέ σκύλο, να ξέρεις τι κάνει ο σκύλος. Μα βλέπω τι κάνει. Βλέπεις τι κάνει, μάλιστα. Εντοπίζει ένα σημείο. Το εντοπίζει. Και τα κάνει. Τελείωσε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως πάει σε ένα συγκεκριμένο. Ρώτα ένα σκύλο να σε πει. Γιατί τι κατάλαβες που ασχολείσαι με σκύλους και βλέπεις ότι δεν. Δηλαδή έχει ένα χώρο 100 τετραγωνικά. Ναι. Σε ένα συγκεκριμένο θα πάει. Ναι. Γιατί μπορεί να μην. Εσύ που πας δηλαδή και κάνεις. Στο σαλόνι και στις ένα συγκεκριμένο. Πάω ρε φίλε. Σημείο πας και κάνεις. Πάω στη λεκάνη ρε φίλε. Και ο σκύλος έχει τη δική του λεκάνη. Ο σκύλος δεν έχει λεκάνη. Πώς δεν έχει. Εξήγησε μου το λόγο που επιλέγει. Ρώτα ένα σκύλο να σε πει. Όχι, στο δρόμο θέλω να μου πεις. Όχι στο σπίτι που το μαθαίνεις ναι. Εσύ. Ναι. Στον δρόμο πώς επιλέγει ένα σημείο. Ένα βλέπει. Το κριτήριο που βλέπει. Το κριτήριο. Κοιτάζει πώς είναι, βλέπω. Εγώ βλέπω ότι μυρίζει. Μυρίζει, ναι. Άρα ναι. Δεν κοιτάζει, μυρίζει. Μυρίζει, ναι. Ως φρέντε. Το κατουρλιό του άλλου σκύλου. Και πάει να χέσει εκεί που κατούρισε ο άλλο σκύλο.
Δεν κάνει κάκα, δεν είναι μεσημεριά. Τρώνε μεσημεριά. Μεσημεριά. Κάκα λέγεται. Στο Άγιον Όρος πώς τα λέγεται. Ναι, δηλαδή, συγγνώμη. Στην τουαλέτα όταν πεις. Θέλεις, πες, πώς... Την ανάγκη σου. Έτσι λέγεται. Ναι. Θα κάνω τον γέροντα την ανάγκη μου. Τη χοντρή μου, το χοντρό μου. Γέροντα έλεγε. Το ψηλό μου. Γέροντα θέλω να κάνω την ανάγκη μου. Ναι, τέλο. Ζητάω άδεια για να πάω τουαλέτα. Εντάξει, πήγαινε στην τουαλέτα στο Άγιον Όρος. Πήγαινε. Το σαπούνι έσχυψε να το πάρει. Από πού να σκύψω να το πάρω. Με τι πλενώστε, με σαμπουάνι και με τι πλενώστε. Γιατί αν έπεφτε το σαπούνι. Ο Μισελ σε πήρε τηλέφωνο. Ο Μισελ σε πήρε. Ξέρω για το Μισελ. Και με ρωτούσε αν έχει Facebook. Δεν ξέρω για το Μισελ. Και εσύ με τον Ηρακλή τον Δούκα ήσασταν συνέτεροι. Βέβαια. Γιατί με το Μισελ. Τιμή για σένα και με έναν τιμή που είχα σκάλει το Μισελ. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Δεν κρύβομαι. Ούτε εγώ κρύβομαι. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Άρα το τι παίρνει σήμερα η Εθνική. Για αυτά που έλεγε ο Κυριάκος ο Θωμαίδης. Τι έλεγε ο Κυριάκος ο Θωμαίδης που πρέπει να είναι αξιομνημόνευτα εδώ πέρα. Ο Θωμαίδης είπε ότι αν δεν κερδίσει σήμερα η Εθνική ή τη Δευτέρα, ναι. Αυτός που κάνει τον προπονητή ο Σκύμπε, ο Χαρτάκιας που λες. Ναι, ναι. Παίρνει το βαλιτσάκι του και παίρνει τον. Και ποιο νοιάζει τώρα το μεσημέρι 2 και 20 αν θα βγει ο Σκύμπε. Νοιάζεται κανένας. Είναι ομάδα του. Υποστηρίζει κανένας οπαδός της Εθνικής και αυτοί που πάνε τζάμπα πάνε και γυρνάνε το τύπο να τους πληρώνει ΕΠΟ. Ναι. Γιατί λοιπόν υπάρχει κανένας οπαδός της Εθνικής ομάδος. Έχει. Για πες που είναι. Έχει πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο έχει. Η επιτυχία κάνει την Εθνική ιδιαίτερα αγαπητή. Εντάξει, τη μόδα δηλαδή. Όπως... Ναι. Δεν το ξέρεις αυτό. Η μόδα είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, ναι. Αυτό είναι καινούριο. Πρέπει τώρα να μιλήσω για την Εθνική ομάδα. Δηλαδή που λένε ναι. Ολυμπιακή έγινε η μισήλαδα, γιατί γίνανε. Γιατί γίνανε για μισήλαδα. Γιατί. Γιατί έπαιρνε πρωταθλήματα, έπαιζε μπάλα. Άρα ήταν μόδα. Τι ήταν μόδα. Άρα ήταν μόδα. Ολυμπιακό είναι μόδα. Όταν παίρνουν φίλοι 20 χρόνια πρωτάθλημα, δεν είναι μόδα. Μόδα είναι. Ε, τι είναι. Μάλιστα, εντάξει. Αυτό μου λες τώρα. Ναι. Άρα ο κόσμος ακολουθεί τη μόδα, άρα δεν είναι κάτι περίεργο. Λες εσύ. Μάλιστα. Ρε φίλε, πάω με το δικό σου το σκεπτικό ναι. Και σου ναι. Λέω. Λες ότι ακολουθεί τη μόδα. Ναι. Δεκτό. Άρα λέω, γίνανε Ολυμπιακοί γιατί πηγαίνανε με τη μόδα. Ναι. Εντάξει, σου λέγανε. Αυτό πήρε το φίλο. Η εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα πήρε το Euro και. Στην εθνική ομάδα. Σαν να κάνει έρωτα η Δανδουλάκη με το Φέρτη. Πάλι δηλαδή, το δηλαδή, σαν να κάνει η Δανδουλάκη, από έρωτα με... ναι, ναι. Από συμπληρώματα. Ναι. Πήγαμε στο ωραίο ή άσχημο Πορτογάλο και τώρα πρίσμα. Το γύρισε ναι. Το σεξ πάλι. Ναι, εντάξει. Είναι σαν να κάνει η Μπεάτα Σιμακοπούλου, ξέρω εγώ, με το Φέρτη. Δηλαδή, εμείς τώρα αυτοί που μας ακούνε ξέρουν ποια είναι η Μπεάτα. Εσύ τι λες, να μην ξέρουν ποια είναι η Μπεάτα. Στην τέχνη υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την τέχνη, τον πολιτισμό και τα λοιπά. Δεν είναι απολυτιστά κι εσένα. Η πλατιά μάζα γνωρίζει. Εσύ τι λες, να μην ξέρει το Φέρτη η πλατιά μάζα. Άλλο το Φέρτη. Τη Δανδουλάκη δεν την ξέρει, την Μπεάτα δεν την ξέρει. Την Μπεάτα Σιμακοπούλου. Ναι. Εγώ δεν τη φέρω στο μυαλό. Δεν τη φέρω στο μυαλό. Δεν τη φέρω στο μυαλό. Εντάξει. Εσύ εκτός από. Πιστεύω οι περισσότεροι. Ναι. Τη Μαγδαληνή, την Κασιανή τη ήξερε εκεί πέρα που ήταν πόρτες και τη έκανε ο Χριστός παρέα και τη έκανε αγίες να πούμε. Τέλος πάντων, την Μπεάτα δεν την ξέρει. Έλα, πάμε παρακάτω. Έλα, εντάξει τώρα, ναι, ναι. Λοιπόν, για την Εθνική δεν με ενδιαφέρει. Θα παίξει με 3 δεκάρια, με 3 εφτάρια και με 4 εικοσάρια. Δεν με ενδιαφέρει. Ενδεχόμενο. Ναι. Να απολυθεί ο Σκύμπε και να θεί ο Άγγελος είναι ένα θέμα. Από μόνο του. Όχι, δεν είναι κανένα θέμα. Γιατί ρε φίλε. Μιλάμε για μια προσωπικότητα η οποία. Είτε είναι κάποιο. Δεν είναι θέμα, ξέρεις γιατί δεν είναι θέμα. Αυτό γιατί τον Αναστασιάδη έπρεπε να τον πάρουν στην εθνική ομάδα χρόνια τώρα. Και καλά που κρατιέται σε καλή φυσική κατάσταση και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει την μπάλα και είναι και τίμιος. Ανιδιοτελής. Εδώ ο Παναγούλιας που ήταν κακός προπονητής. Τεράστιος ψυχολόγος. Σπούδασε ψυχολογία, ρε κοκκινά. Σε λέω δεν ήταν προπονητής, ήταν ψυχολόγος. Με την ψυχολογία όμως μας πήγε Αμερική. Ναι, με την ψυχολογία. Ναι. Να πάρουμε και την αδερφή του Κουλιανού που είναι ψυχολόγος, να την κάνουμε προπονητή της Εθνικής. Άσε τον Παναγούλια, θέλω να σου πω το άλλο. Ότι δεν ήταν προπονητής, ήταν όμως σωστός εκλέκτορας. Δηλαδή τι έκανε, έπαιρνε ρε παιδί μου τους καλύτερους. Δεν είχε ανάγκη οικονομική, λαμόγιο δεν ήταν. Δεν μπορούσε να του πει και κανένα τίποτα, κανένα τίποτα. Γιατί έπαιρνε. Μπορούσε να σηκώσει το χέρι του δώσει και κανένα χαστούκι να πούμε σχορεμένο ο Βαλκέτα. Αυτό δεν έχουμε ανάγκη. Ναι. Αφού θέλατε, άμα θέλατε αυτό ανάγκη, έπρεπε να πάρετε ένα προπονητή ο οποίο να είναι τέτοιο. Επειδή όμω είστε Έλληνε και λαμόγια, τέτοιο προπονητή δεν τον θέλετε. Γιατί το δεν... έχουμε ανάγκη. Περίμενε, όχι. Το έχουμε ανάγκη. Δεν το έχουμε ανάγκη γιατί είμαστε λαμόγια. Εγώ άμα το είχαμε ανάγκη, επειδή είμαστε λαμόγια, θα είχαμε και τον Αναστασιάδη τον Μπάουκ σε ένα πόστο να κάνει σωστέ μεταγραφέ. Επειδή όμω το σύστημα εδώ δουλεύει αλλιώτικα να πούμε. Στην Εθνική δεν χρειάζεται να είσαι. Ποιος δεν σε... Δεν χρειάζεται. Ναι, τι λες. Είμαι εγώ μάναζερ στην Εθνική. Στάσουρε, στάσουρε. Πάμε το σκεπτικό. Στάσουρε, στάσουρε. Πάμε το σκεπτικό. Πάμε το σκεπτικό. Ότι η Εθνική ναι. Δεν αγαπητή, άρα δεν πουλάει. Η Εθνική είναι ένα κολοχανίο, στο λέω εγώ. Δεν πουλάει. Στο λέω εγώ τι είναι η Εθνική. Η Εθνική ομάδα είναι ο Ραπτόπουλος. Δεν είναι... πουλάει. Όχι, δεν πουλάει. Και είναι και αντιπαθητική. Είναι ο Ραπτόπουλος μάναζερ. Είναι αντιπαθητική. Είναι ο Ραπτόπουλος μάναζερ. Έχω σε ένα παίκτη. Πάω στο Σκύμπε και του λέω. Στον εκάστοτε Σκύμπε, όχι στο συγκεκριμένο, για να μην. Αυτός θα παίζει. Ναι. Κοίταξε να δεις, βάλτονα θα έχει 20%. Εννοείται. Ναι. Γιατί τον έχω έτοιμο για τον έχω έτοιμο, ναι. Κοίτα τον άλλον βάλτονα και τα λοιπά. Γιατί θα πάει η Γερμανία. Ναι. Και υπάρχουν τέτοιοι μάνατζερ που μπορούν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Αυτά ο κόσμος
Αυτά ο κόσμος χρόνια τα έχει συγχαθεί. Και επειδή τα εθνόσημα έχουν κατουρηθεί, τι θα πει έχουν κατουρηθεί τα εθνόσημα. Ο Ζέκα ο μαύρος έγινε Έλληνας, ο Αντετοκούμπο ο μαύρος έγινε Έλληνας, για να σου περάσουν άβρα, να σου περάσουν 5.000 λαθρομεταλλάστες. Στάσου ρε, άκου εδώ το έργο τώρα να σου το πω εγώ. Να σου περάσουν με τσίπ στο ηλίθιο το μυαλό το δικό σου και το δικό μου ότι ο Αντετοκούμπο είναι Έλληνας, άρα και 10.000 λαθρομετανάστες είναι και αυτοί Έλληνες. Γιατί και αυτοί αισθάνονται Έλληνες. Στο περνάει. Στο περνάει, στο περνάει. Ο Ζέκα είναι Έλληνας. Ο Αντετοκούμπο είναι Έλληνας. Εγώ που δεν είμαι με τις θρησκείες και με τα έθνη, λέω δεν είναι Έλληνας. Εσύ κάτω τον Έλληνα εσύ που είσαι φιλόπατρης. Δεν τον θέλω εγώ για Έλληνα αυτόν. Το καταλαβαίνεις. Okay. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Το Βλαχοδήμο τον κάνετε Γερμανό. Τον μαύρο, τον αράπη, τον καργαλιάρη θα τον κάνετε Σουηδό. Το Βλαχοδήμο φωνάξαμε δύο. Φωνάξαμε δύο, τον καλέσαμε. Επειδή φωνάξαμε εμείς, τον καλέσαμε. Ναι. Άκουγε εμάς ο Σκύπε και τον φώναξε εμάς. Άκουγε Μετρόπολης ο Σκύπε. Πάς στα θέματα, ρε. Πάς στα θέματα. Τον καλέσανε. Βρε, τον καλέσανε. Okay. Θα είναι καλό μάνατζερ κι αυτό φαίνεται. Ραβ, βγάζει έναν ρατσισμό με του άσχημου, λες και κουβαλά η ομορφιά. Αδερφέ, είσαι ό,τι πιο άσχημο έχω δει στη γη τα τελευταία 4.000 χρόνια. Είναι σαν να είμαι 12 εκατοστά το μόριό μου και να κοροϊδεύω του Κινέζου. Γιατί ποιος σου είπε, ρε φίλε, ότι οι Κινέζοι είναι μικροί. Ρατσιστής είμαι με τους τεμπελχανάδες, με τους ξερόλες, τους σνόμπ και με τους αργούς. Ήθιστε οι χοντροί να είναι αργοί, αν ο χοντρός μου βγάλει γρηγοράδα είναι φίλος μου. Το καταλαβαίνεις. Ήθιστε οι χοντροί να είναι και αργοί. Να βαράνε το ποδάρι αργά, να πούμε. Το κατάλαβες. Ήθιστε. Υπάρχουν όμως χοντροί οι οποίοι τρέχουν πιο πολύ από τους λεπτούς. Με αυτούς είμαι φίλος. Με τον αργό δεν μπορώ. Πολύ ωραίο παιδί ο Ρονάλντο Κόκκινο. Και εγώ με πλαστικές κούκλες γίνομαι. Κάνει πλαστικές. Τι να κάνω πλαστικές. Όχι, λέω το φίλο, κάνει πλαστικές. Πλαστικές έκανε. Τι ωραίο παιδί. Άμα πας στο Κορδελιό και στην Δεδροπόταμο, ξέρεις πως Ρονάλντο βρίσκεις. Χωρίς πλαστικές. Θες να σου πάρω εγώ ένα. Πορτοκαλέζα. Άκουδο. Άκουδο. Ένας φίλος. Στέλνει. Ναι, πορτοκαλέζα με μπαμπά σου εδώ είναι αυτή. Έλα, τελείωνε. Άστα τώρα. Θα σου φρώ εγώ στο Κορδελιό και στο Δεδροπόταμο και στην Τούμπα που έχω ορισμένος εκεί στα γύφτικα δικούς μου. Σου πετάξω εγώ 30 πλαστικές εκεί στο φουστάνο. Ξέρεις πως θα γίνει. Μπαμπάκι γάλα θα γίνει. Ξέρεις τι ωραίος που θα γίνει, θα σπρίζει. Άιντε, που είναι ωραίος ο Ρονάλντο. Το γύφτο. Πάμε παρακάτω. Έλα. Βρίζουμε τους γύφτους του Πορτογάλου. Παιδιά, δηλαδή. Είναι ο Πορτογάλος, λέει. Ναι. Κανένας από εσάς που στέλνει φωτογραφίες, έχει δει τα μούτρα του στον καθρέφτη. Δηλαδή. Κατηγορείται έναν λαό, καταρχήν να σου πω ότι. Δεν κατηγορούμε κανένα λαό. Για έναν υπέροχο. Έχει κανένα Πορτογάλο όμορφο, ωραία. Σου πω Ιταλό είναι ωραίο. Ιταλίδα είναι ωραία. Σουηδέζα είναι ωραία. Η Βελγίδα είναι ωραία. Άλλο τη μια η χώρα. Ρωσίδα είναι ωραία. Άλλο τι να σου πω, από το Κιλκίς είναι ωραία. Άλλο αφού δεν είναι ωραία, τι να την κάνουμε τώρα, την τραβήξουμε δηλαδή, να γίνει ωραία. Κιλκίς και όμορφη, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και άμα που πει για τη Φέση Κορδά, μπασταρδεμένη είναι. Ο μπαμπά είναι απαλού. Η μάνα είναι Κιλκίσιωτη. Μάλλον η μάνα είναι ωραία. Ο μπαμπά Πόντιο. Ο Πόντιο με τον άλλον. Άμα βρει τέρι, μπορεί να πάρει το παιδί DNA από τον άλλον. Και να βγει ωραίος, γελάει αυτός. Έγινε και γιατρός DNA. Ναι, ρε, είμαι DNA-κός γιατρός. Λέγε τώρα τα. DNA-κός. Ναι, λέγε. Λοιπόν, να πω ότι χορηγός σας είναι ο Κοσμάγλου. Αν βάφεις ή ανακαινίζεις, πας σε ένα από τα καταστήματα Κοσμάγλου για εξειδικευμένες τεχνικές και απίστευτη ποικιλία χρωμάτων. Πας σε Εύασμο, κέντρο ή Φοίνικα, δυτικά, ανατολικά ή κέντρο, όπου και να μένεις. Ένα κατάστημα Κοσμάγλου είναι δίπλα σου, δυτικά η Θάξη 62 με Αντώνη Τρίτση στον Εύασμο, κέντρο Φιλίππου 74 και ανατολικά Εθνική Αντιστάσεις 82 στο Φοίνικα. Με τηλέφωνο το 2310-480-606. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Εδώ είμαστε παρέα με τον κλειδαρά Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνη 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνουμε εκεί για να βγάλουμε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδαριές, κλειδιά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54-340. Μετρόπολης 95,5. Καλησπέρα παιδιά, καλή εκπομπή, Σάββας από Κομωτινή. Γεια σου Σάββα. Γεια και σου Σάββα και σε όλους τους φίλους οι οποίοι ακούνε εκτός από την, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Να ρίξω και μια ματιά στο Facebook ή θα τον προχωρήσουμε. Τι θες, τι Facebook, έχω Παρασκευή τώρα χωρίς προτάσμα. Ρίξε ό,τι θες. Τι. Ρε φίλε, επειδή στέλνουν μηνύματα. Ναι. Ό,τι θέλεις από εκεί και πέρα. Μου στείλα και εμένα κάτι φωτογραφίες στο Ρονάλντο πριν τις πλαστικές πως ήταν. Και είναι Τάσα η Θεοδωρίδου. Ήταν σαν την κακιά τη μάγισσα. Παντρεύτηκε το φουστάνο. Την τράβηξε από εδώ, την τράβηξε από εκεί. Την έκανε γκόμενα. Μια χαρά κούκλα είναι τώρα. Κωστή και Γρηγόρη απορρίτε με την ξενομανία των Εμμύνων στο θέμα της επιλογής των διαιτητών. Απορρίστε ποτέ όμως γιατί ο μεγαλύτερος νέο Έλληνας, ο Κολοκοτρώνης. Απέθεσε τα όπλα του στα πόδια του Όθωνα. Ξενομανής και ο Κολοκοτρώνης. Υπερβολικό. Υπερβολικό αυτό. Τι ήταν, δεν ήταν δηλαδή. Υπερβολικό αυτό. Παιδιά. Δεν ήταν. Εντάξει, το Όθων τι ήταν. Γερμαναράς δεν ήταν. Δεν ήτανε.
Κόκκινη πέφτει στο φαλακρό ότι Αντετοκούμπο γεννήθηκε στην Ελλάδα. Ναι, αλλά μαύρος ήταν. Δηλαδή, αν βγάλει κάποιος μαύρο παιδί, τι σημαίνει? Ή η γυναίκα του πήγε με μαύρο, ή μαύρος είναι και αυτός. Την Κυριακή θα έχεις το Φωτιάδη, ρωτάνε. Πού να τον έχω? Στην εκπομπή? Ναι. Δεν ξέρω. Αυτοί οι τρελοί μαζεύονται εκεί πέρα και κάνουν επιλογή τρελών εγώ. Ναι. Ο Κριστιάνο είναι ο μοναδικός παίκτης της Γιουβέντους που έχει φέξει σε όλα τα λεπτά στο πρωτάθλημα 8-90 λεπτά. Μπράβο. Καλά κάνει. Για μένα το λέει. Γιατί είναι κάτι κύπελα δεν έπαιξε και τέτοια. Ναι. Λέγε. Λέγε. Παρακάτω. Παρακάτω. Στη Ρεάλ λείπει. Ναι, σωστά. Στη Ρεάλ λείπει. Λέγε ρε κόκκινε, κοιλιά θα κάνουμε. Ο Ρονάλντο. Ναι, ο Ρονάλντο. Άντε, τελείωνε. Έχει κοιμηθεί εδώ πέρα. Πάμε. Καλησπέρα, Τερβίσια. Σας ακούμε από Πάτρα. Ναι. Γιάννης Γεωργακόπουλος. Ναι. Είχε ένα ποδοσφαιριστή Γεωργακόπουλο. Πώς το λέγανε στο μικρό? Πάρης. Αυτός είναι Γιάννης. Η μισή, η Πάτρα Γεωργακόπουλη. Παπαγιανόπουλη, Όπουλη. Είναι η πατρί. Αν έκανα λάθος το όνομα, θα άρχισε ιστορίες. Ναι. Με το που στο λέω με τη μία. Ναι. Είναι επειδή δεν ξέρω ούτε ιστορία ούτε παρακολουθώ. Πόσο χρόνο τελείωσε την καριέρα του και με ποιον μάλλον? Μεγάλο ταλέντο. Πέταξε τα λεφτά στα μούτρα του Βαρδίνο και τελείωσε. Ωραίος ο Πάρης. Λέγε ρε κόκκινε, θα κάνουμε εκπομπή τώρα ή θα διαβάζουμε το Facebook? Εκπομπή κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, τα αναλύσαμε τα θέματα. Το τι ότι, άλλα, το ότι, τι. Το ότι η ενδεχόμενη απόλυση Σκύμπε. Ναι. Εμένα που είμαι αναστασιαδικός. Αναστασιαδικός. Ναι. Ναι. Είμαι αγγελόσκυλος. Ναι, ναι. Είσαι αγγελόσκυλος. Ναι. Γιατί τον πιστεύω πολύ. Πιστεύω ναι. Και αυτά που λέει εσύ. Ναι. Ότι είναι ενδιοτελής, τίμιος και θα διαλέξει αυτούς που πιστεύει ότι αξίζουν τον κόπο να παίξουν. Ναι. Θα πρέπει να με κάνει να εύχομαι να γκελάρουμε την Ουγγαρία να πάρει μια κλωσιά ο Γερμανός και να φύγει. Δεν ξέρω, αν είσαι προσωπολάτρης, κάνει ό,τι θέλεις. Αν είσαι οπαδός της ομάδας της Εθνικής ή της Σημαίας, θα πρέπει να κερδίσει η Εθνική. Όχι. Γιατί και οι άλλοι θέλανε να φέρουν τον Αναστασιάδη Παοκάρης και φάγαν τέσσερα. Φάγαν τον Πλαχίν. Εντάξει. Έγινε. Ναι, έγινε. Εγώ λέω πρέπει να εύχομαι να παίξει. Τι έγινε? Πρέπει να εύχομαι να παίξει αυτό το σενάριο. Τι με νοιάζει εμένα, ρε, τι θα κάνεις. Νομίζω ότι αυτά που λες ενδιαφέρουν τον κόσμο τώρα. Α, πες κάτι. Έχει Παοκάρης, ρε φίλε. Έχει θέματα με τον Ηρακλή, με τη Γάμα Εθνική, να μην κατέβουν οι ομάδες. Έχει τα σολτάτ που έχει κάνει ο Άρης μια εβδομάδα πριν. Ναι, εντάξει. Τα έχουμε πει. Ναι. Μοίρε το κάνει θέμα. Τα γράφουμε. Μοίρε κόκκινο. Και λέμε, αυτή η αναδιάρθρωση είναι μία μπουρδα. Πώς την είπες? Αναδιάρθρωση. Καλά την είπες. Είναι μία μπουρδα. Είναι μία μπουρδα. Εντάξει. Ναι. Αν δεν το καταλαβαίνει ο υπουργός, τότε ναι. Ή ο ίδιος βαδίζει στραβά ή το επιτελείο του δεν τα λέει καλά. Μπράβο, Γρηγόρη. Αν μπορεί να το καταλάβει. Τα είπαμε αυτά. Πρέπει να τα ξαναπούμε. Ωραία. Τους τσακώσανε, τους πήγανε στη φυλακή αυτούς τον Έμνο. Τον Ηρακλειδέα. Τον πήγανε μέσα. Τι? Τον Ηρακλειδέα, τον ένα, τον πήγανε μέσα. Μην μου πεις και πού το ξέρω που είναι Ηρακλειδέας και ο Μπούζος το είπε, το είπαν και όλοι. Και ασφαλείται. Δεν με τι είπα, δεν σε νοιάζει. Έχεις να πεις κάτι τώρα σαν Ηρακλειδέας, α πούμε. Έτσι όπως το είπε ο Μπούζος, βέβαια το θέμα. Έτσι όπως το είπε ο Μπούζος το θέμα. Δεν είπε τίποτα. Ναι. Δεν είπε τίποτα. Πριν δύο μέρες το είπε, λέει. Το ρώτησε έξω. Είπες ότι ήταν Ηρακλειδέας. Λέει ναι, το είπα. Θα φοβηθώ τίποτα, μου λέει. Ξέρω εγώ, λέω πες το εσύ. Δεν μου λες συγγνώμη. Λέει. Για να πεις κάποιος ότι είναι ένοχος. Ναι. Πρέπει να αποφανθεί το δικαστήριο να πάρει μια απόφαση. Όχι. Okay. Δεν με ενδιαφέρει κανένα δικαστήριο εμένα. Εγώ έχω το δικό μου σκεπτικό και δικαστής ας πούμε θέλει να βγάλει οτιδήποτε απόφαση. Δεν. Αυτό πάντως που είπε ο Μπούζος. Εγώ μέχρι να αποφανθεί. Ακούω, άσε ρε. Δεν υπολογίζω εγώ τι θα πει η δικαιοσύνη. Ξέρω εγώ τι πιστεύω εγώ. Από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει τι θα πει η δικαιοσύνη. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Η δικαιοσύνη έβγαλε λέξη τον Παπαγεωργόπουλο. Μπορεί για αυτούς να είναι ο Θεός. Για μένα δεν είναι. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει τι θα πει η δικαιοσύνη. Τον βγάλανε ότι ήταν καλά, εγώ λέω ότι δεν ήταν καλά. Από εκεί και πέρα δεν θα κάτσουμε τώρα να αναλύσουμε και τι πιστεύω εγώ και τι δεν. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω, δεν θέλω να δω τι θα πει το δικαστήριο. Έτσι όμως όπως έγινε η δουλειά, για να μιλήσουμε και νομικά, έτσι. Σου είπα ότι θα αθωωθεί ο χοντρός ο καθηγητής. Όχι λόγω Κούγια, γιατί ο Κούγιας θα πάρει τις παραμέτρους και θα τον αθώσει. Θα πέσει στα πολύ μαλακά. Ένα είναι αυτό. Γιατί αν είναι ανήθικος αυτός, είναι ανήθικοι και αυτοί που ξαπλώσαν μαζί του. Υπάρχουν δηλαδή ο δώσε και ο πάρε και οι δυο είναι ανήθικοι. Στο κομμάτι το δικαστικό. Ηθική αυτοργία δηλαδή. Ηθική αυτοργία είναι. Ναι. Τι θα πει ηθική αυτοργία? Ηθική αυτοργία είναι και κάτι άλλο. Αυτός ήταν ένας με έναν. Ένας με μία. Ηθικός αυτοργός πρέπει να είναι τρίτος. Όταν εσύ μου λες. Μύρε κόκκινα, άστο να πάει στο διάλογο. Ένα μάθημα. Ναι. Θα πρέπει να κάνω αυτό. Ναι. Ποιος είναι ηθικός αυτοργός? Εγώ είμαι ηθικός. Εσύ ποιος είσαι? Εσύ ο εγκληματίας. Ναι. Εγώ κατηγορούμε για ηθική αυτοργία. Ηθική αυτοργία, ξέρεις τι είναι? Τι σημαίνει ηθική αυτοργία? Φέρω. Γίνεται κάτι και εγώ έχω προκαλέσει αυτό το σκηνικό. Εδώ δεν υπάρχει τρίτο άτομο, άρα δεν υπάρχει ηθικός αυτοργός. Στα νομικά, αν ήσουν αστυνομική, θα σε κόβανε ο Βενιζέλος ο Μπλουζ. Γι' αυτό και δεν έχει. Τόσο έχει καμιά.
περίπτωση άλλη. Τέλος πάντων, okay. Το κλείνω εδώ το θέμα. Δεν θέλω να επεκταθώ, να πούμε. Διακρίνω όμως ότι αν αυτοί έχουν καλό δικηγόρο, δηλαδή αν πάρει ο δικηγόρος ο Κούγια στην υπόθεσή τους, θα τους αθώσει. Και ξέρεις γιατί θα τους αθώσει. Θα πάρει αυτό που είπε ο Μπούζος στο ραδιόφωνο. Ξέρεις τι είπε ο Μπούζος στο ραδιόφωνο. Ότι αυτός λέει ήταν Κύπριος και ότι πήγε να περάσει το δρόμο, άρα περπατούσε, άρα δεν είχε κάποια σωματική βλάβη, έτρεχε. Έχει δει κανένα να τρέχει και να είναι, ξέρω εγώ, χτυπημένος. Όχι. Έτρεχε, λέει, και αντί να κοιτάξει, λέει, αριστερά, γιατί να περάσει το δρόμο, ασυναισθήτως, λέει, ο Κουμπούζος, κοίταξε δεξιά επειδή είναι Κύπριος. Κοίταξε δεξιά, το αμάξι ήρθε από τα αριστερά και τον έφαγε. Αυτό το πάρει καλός δικηγόρος και το χρησιμοποιήσει στη δίκη. Και είναι και κάποιος δικηγόρος, ας πούμε, ευκατάστατος, αν είναι καλοτιμένος, ξέρω εγώ, δεν είναι κανένας κατσαπλιάς, να πούμε, τους αθρώνει αυτούς. Δηλαδή, με έναν έξυπνο δικηγόρο, αυτοί δεν έχουν πρόβλημα. Κλείνει η παρένθεση. Νομικά έχουν πολλά πατήματα να αθωωθούν. Και ας μπει και ο ένας μέσα. Κλείσαμε παρενθέσεις. Πάμε στα άλλα θέματα. Να τα λέμε και αυτά. Μην κάνεις τα μούτρα σου. Έχεις διαβάσει την υπογραφία. Πάντως, ειδικό αυτούργο ανάμεσα σε δύο ανθρώπους να κατηγορείται ο ένας από τους εγώ δύο. Δεν είμαι βλάκας. Είσαι βλάκας. Φυσικά είσαι βλάκας. Εγώ ρωτάω. Στα νομικά είσαι βλάκας. Χωρίς να έχεις διαβάσει την υπογραφία, χωρίς να ξέρουμε τίποτα, θα βγάλουμε συμπεράσματα. Καλά, ένα μισή χρόνο το παλεύω αυτό το θέμα, ρε Κόκκινε. Και θα μου πεις εμένα αν είμαι βλάκας εγώ ή όχι. Δεν ξέρω πολύ βλάκα. Καλά. Ξέρω που πήγε η υπόθεση, ξέρω για ποιο θέλω ξεθάφτηκε κτλ. Πάντως, να κλείσω το θέμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καθαρίζει ο μπαμπάς του παιδιού. Κανένας δικηγόρος, κανένας γιατρός, κανένας δικαστής. Κλείνω όλες τις παρενθέσεις και δεν προχωράω, δεν περνάω την κόκκινη γραμμή. Το κατάλαβες. Αυτή είναι δουλειά του μπαμπά του παιδιού και όχι του δικαστή. Άλλα θέματα έχουμε. Λέγε, έχουμε άλλα θέματα. Τι με κοιτάς, αν είμαι όμορφος. Όλη η φασαρία την ναι. οποία κάνουμε ναι. και γίνεται. Ναι. Για ποιο πράγμα. Το θέμα το ξέρω διαιτητό. Το ξέρω διαιτητό. Κόλλησες εκεί. Ρε Κόκκινε. Σου λέω, σου περάσει ένα τσίπ στο μυαλό. Σου λένε, οι Έλληνες διαιτητές είναι κακοί. Πρέπει να έρθουν ξένοι. Να έρθουν ξένοι διαιτητές. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές είναι κακοί. Πρέπει να έρθουν ξένοι ποδοσφαιριστές. Ο Παναθηναϊκός μετά σας κάνει ρόμπα όλους. Ρόμπα το Σαββίδι, ρόμπα όποιον θες κάνει. Γιατί? Το Μαρινάκι. Γιατί με Έλληνες που ήταν από τα νηπιαγωγεία είναι πρώτο στη βαθμολογία. Γι' αυτό. Σας κάνει ρόμπα. Έλληνες λοιπόν, 11 Έλληνες διανύει. Ο Μαδάρα, ο Παναθηναϊκός, χωρίς να πληρώσει φράγκο. Καλησπέρα. Θα ήταν εύκολο να σχολιάσει το γεγονός πως στο κανάλι του Ιβάν γιατί με κόβεις, η εκπομπή της Κυριακής γιατί με κόβεις, θα έχει παρουσιαστεί τον Ντέμι. Γιατί με κόβεις, και κάποιον από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Γιατί, ναι, θα σου εξηγήσω. Το πάω πουθενά στο δικό ναι, ρε Κόκκινε. Ναι, περίμενε, ρε Κόκκινε. Ένα ρε γάμο. Γιατί έλεγα ρε, εσύ η Χολύπτη και με έκοψε. Γιατί ξέρεις πότε. Για το. Γιατί με κόβεις, ρε, την ώρα που μιλάω, ρε. Δώσε το Πασκάλι. Πάρ τον Γκαμόρα, ρε. Τι αηδία είσαι, ρε. Τι σταμάτο φρένο, χειροφρενάκια είσαι, ρε. Έλα, λέγε, ρε Πασκάλι, δεν σε χωνεύει αυτός, γιατί βγήκες. Έλα. Έλα. Έπεσε. Απίστευτος. Πας να μιλήσεις σε κόβει. Ξαναπας να μιλήσεις σε κόβει. Πας να μιλήσεις, πετάει εσύ, μια ώρα στο λεφτό. Τι να σε αφήσω να πεις. Άμα σε αφήσω να πεις, θα κοιμηθεί ο κόσμος. Τι να σε αφήσω ρωτάνε να πεις. Ρωτάνε τι φανέλα φορούσε στο βίντεο που γυμνάζεσαι του Κρυεσμάν. Αν τραυματιστεί, μη σου αντιπαράξω. Κι αν ήταν και του Ολυμπιακού, δεν θα είχα πρόβλημα, φίλε. Να τη φορέσω, θα σου είπα. Έχω δύο στο σπίτι μου. Μου τις έδωσε ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης, του τις έδωσε ο Κόκαλης σε κάποια απονομή πρωταθλήματος. Θες κι άλλα να σε πω τώρα. Άντε τώρα, μη μας τρολάρεις τώρα. Τρολάρουμε εμείς τώρα, μας τρολάρεις κι εσύ εμάς τώρα. Έχω δύο του Ολυμπιακού που τους έδωσε ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης, που του τις έδωσε ο Κόκαλης ο Σοκράτης. Σε ένα πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, ένα από αυτά που πήρε με πρόεδρο στην ΕΠΟ Γκαγκάτσης. Άντε τώρα. Έπιασε γραμμή. Πάρε τώρα, ρε. Καμόρα, αφού δεν σε χωνεύει αυτό το ζώο, τι παίρνει τηλέφωνο. Ρε. Καλησπέρα. Κωστή, καλησπέρα και στον Γρηγόρη και στους ακροατές. Ναι. Θέλω έτσι 2 λεπτά να μου δώσετε. Βεβαίως, άκουλε. Προσπάθησα να το κάνω, να κάνω κάτι 24 ώρες από την ώρα που έχει γίνει το συμβάν και βλέπω ότι δεν γίνεται τίποτα, δεν κουνιέται φίλο. Και πήρα την απόφαση να το δημοσιοποιήσω. Μπράβο. Χθες, ναι. Σε ένα δημοτικό σχολείο, ναι. ένα παιδί μεταναστών χαράκωσε με ξηράφι ένα Ελληνόπουλο. Ναι. Ένα παιδί, ένα συμμαθητή του. Ναι. Την ώρα του παιχνιδιού, δεν ξέρω με ποιο τρόπο έγινε κτλ. Κτλ. Μέχρι σήμερα το πρωί η υπόθεση ήταν στην αστυνομία, στον ανακριτή, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, δικογραφία, έχει καλεστεί η ΜΚΟ που αντιπροσωπεύει τους μετανάστες κτλ. Δηλώνουν Σύριοι, δεν ξέρω αν είναι κτλ. Και βλέπω ότι 24 ώρες μετά από το συμβάν δεν το γνωρίζει κανένας. Πήρα τηλέφωνο από εδώ, πήρα τηλέφωνο από εκεί και αναγκάστηκα να το δημοσιοποιήσω, πιστεύοντας ότι 24 ώρες είναι αρκετές για να δεις πώς κινείται το σύστημα. Σε αντίθετη περίπτωση,
Δηλαδή αν είχαμε κάτι αντίθετο, ας πούμε, ότι ο Έλληνας... Αν βαρούσε ο Έλληνας στο Σύριο, ναι. Θα γινότανε τώρα του κουτρούλιο γάμος. Ναι. Απλά ως προς γνώση και συμμόρφωση, να καταλαβαίνει ο κόσμος που έχει παιδιά στο δημοτικό, πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Αυτά τα παιδιά έχουν προφανώς κάποια προβλήματα, ζουν κάτω από κάποιες πίεσεις στις οικογένειές τους και σε αυτά εδώ πέρα, με αποτέλεσμα να ακούγεται να πάρει ξηράφι. Θα μπει τώρα κάποιος που πήρε και το ξηράφι. Το ξηράφι το πήρε από την Ξύστρα. Ναι. Σε ποιο σχολείο έγινε αυτό? Δεν έχει σημασία. Στο 21ο σχολείο, το οποίο βρίσκεται πλαστήρα μαγαζί πάνω από το κήπεδο Γαριλάου. Λοιπόν, μέχρι και πριν από λίγο ήταν μια ΜΚΟ. Εκεί πέρα προφανώς είναι η ΜΚΟ η οποία αντιπροσωπεύει και τους πρόσφυγες εκεί πέρα που είναι στα σχολεία. Καλό θα είναι λίγο η κοινωνία μας να το αφουγκράζει το θέμα εντελώς διαφορετικά και να μην το κρύβει. Κρύβοντάς το, σιωπώντας και αποσιωπώντας κάτι τέτοιου είδους θέματα, έχουμε την τύπωση ότι θα υστερούμε αύριο μεθαύριο σε προβολή. Σε προβολή, μάλλον σε πρόληψη. Αυτά πρέπει να τα βρούμε για να προλάβουμε το επόμενο κακό. Το επόμενο κακό μπορεί να μην είναι το χέρι του παιδιού που το χειράφτασε από τον καρπό μέχρι σχεδόν στον μπράτσο. Ωραία, και αυτό για να ξέρεις εκείνο δεν κόβει κιόλας. Σκέψου τι δύναμη τώρα υπήρξε. Να σε ρωτήσω κάτι. Οπα, δηλαδή συγγνώμη τώρα τι πρέπει να γίνει. Όπα, του κομμουνιστή, από τον κόκκινο, τι πρέπει να γίνει. Έχει ακολουθηθεί όλη η νόμιμη διαδικασία. Ναι. Νοσηλεύτηκε στο γεννηματά το παιδί. Ναι. Πήγε το ΕΚΑΒ από εκεί εχθές. Στην αστυνομία οι γονείς ήταν μέχρι σήμερα το πρωί. Ναι. Έχει ασκηθεί προφανώς ποινική δίωξη για να πάει στον εισαγγελέα. Προφανώς έχει σχηματιστεί και ειδικογραφία κτλ. Αυτά γινόταν, Πασχάλη, και παλιότερα. Άκουρε τι σε λέει, άλλο σε λέει ο Πασχάλη. Ξέρω τι λέω. Σου λέει ότι δεν δημοσιοποιήθηκε. Ενώ... Μπορώ να μιλήσω. Τι να μιλήσει, δεν κατάλαβε. Θε να κάνω διάλογο. Δεν κατάλαβε τι σου είπε. Εξήγησε του ρε Καμόρα τι του είπε. Λέω το εξή. Μπορώ να. Μπορώ να τελειώσω. Δεν γινόταν δηλαδή αυτό, Γρηγόρη, για τόσο. Λοιπόν. Ένα παράδειγμα. Σκηνικά με παιδιά. Ναι. Έχουν γίνει σε πάρα πολλά. Ναι. Άκου, τώρα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Άκου, πήδημα κουβέντας. Παιδιά δημοτικού μιλάμε τώρα. Για Δευτέρα Τρίτη Δημοτικού μιλάμε. Ναι, και σε παιδιά δημοτικού. Άκου τώρα. Το υπάρχει το περιβόητο bullying. Άκου το Σιριζέο τώρα. Άκου τον κόκκινο. Λοιπόν, η ερώτηση. Δεν συγχωρεί, συγγνώμη, δύο χρόνια. Δηλαδή ένα παιδί 7-8 χρονών. Άκου το Σιριζέο τώρα, θα σου πει. Δηλαδή τώρα, α πούμε, την δυνατότητα να παίρνει το ξηράφι από την Ξύστρα. Όχι, δεν έχει. Δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή το Σιριάκι έχει αυτή την ικανότητα. Άκου τώρα το Σιριζέο τώρα. Δεν ξέρω, εγώ είπα μετανάστες γιατί δηλώνουν Σύριοι για να έρχονται εδώ. Έτσι, είναι γνωστό αυτό. Ναι, εγώ ρωτάω κάτι, ο μετανάστης ή ο λαθρομετανάστης ξέρει να το κάνει αυτό. Το ρωτάς στον αέρα, εγώ δεν μπορώ να σου πω κάτι. Άλλο σε λέει ρε ο Καμόρα. Μπορώ να κάνω διάλογο. Όχι, κοιτάς την κουβέντα ρε. Σου λέω ότι αυτό αν γινότανε και έχει γίνει ανάποδα. Αυτό έχει δύο ερμηνείες. Το ένα είναι γιατί αποσιωπήθηκε από τα μέσα. Παίρνει προστασία. Γιατί υπάρχει εντολή, Γρηγόρη. Από ποιον? Από την κυβέρνηση, ρε Γρηγόρη. Ωραία. Επειδή εμείς δεν το αποσιωπούμε, λοιπόν. Δεν μου λες, σε αντίθετη περίπτωση ή που συμβαίνουν κάποια πράγματα στην πόλη, δεν τα μαθαίνεις κατευθείαν ιδίως όταν από άλλη πλευρά. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Δεν διαφωνείς αυτό. Απλά. Τι διαφωνείς τότε? Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει τέτοια διαπλοκή στο θέμα. Αν δεν πιστεύεις τότε 24 ώρες γιατί δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Ρε Πασχάλη, συγγνώμη, είμαι σε κάποιο κέντρο αποφάσεων. Είμαστε σε κάποιο κέντρο αποφάσεων που μπορούμε να γνωρίζουμε. Ρε Καμόρα, για ποιο λέω τα υπόλοιπα τώρα μέσα. Τι θα πει κέντρο αποφάσεων, δηλαδή, ποιο είναι το κέντρο αποφάσεων, Γρηγόρη? Συγγνώμη, για να το, πνίξουν. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Για να το πνίξουν. Άρα το πνίγουν όλοι. Γιατί να το πνίξουν όλοι? Αυτό σου είπα, γιατί υπάρχει εντολή κυβερνητική. Δηλαδή πήρε ένα σε όλα τα μέσα, αυτό μου λες. Όχι, ρε, γενική. Εσύ τι είσαι, δικηγόρος του Πασχάλη? Όχι, μαλάκα, σαν και εσένα δεν είμαι. Φύγε άμα δεν είσαι. Γεια, συνέχισε, Πασχάλη. Λοιπόν, εγώ αυτό πιστεύω. Έτσι, εγώ πιστεύω, δεν κάνω εικασία, εγώ το πιστεύω διότι δεν μπορεί από χθες το μεσημέρι 24 ώρες να έχουν περάσει και να μην έχει δημοσιοποιηθεί κάτι από αυτό. Βλέπεις ότι είναι τα στόματα ερμητικά κλειστά, δηλαδή επειδή έχει γίνει από εκεί. Για ποιο λόγο δηλαδή, προσπαθώ. Δεν καταλαβαίνω, ρε Καμόρα, δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει. Και πες την ίδια σαν τελειώσει. Γιατί γίνεται αυτή η μονόπλευρα και δεν γίνεται και την άλλη πλευρά. Αυτό σε λέει. Γιατί σου είπα, την περίπτωση θα λέγανε να ρατσιστές, μετανάστες, κυνηγάνε τους μετανάστες και αυτό. Δεν είναι έτσι ή όχι? Έχουν ακουστεί και από τη μία πλευρά πράγματα. Δεν θα απαντάς όμως, είναι έτσι ή όχι? Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όχι. Έχουν ακουστεί πράγματα που αφορούν και επεισόδια μεταναστών. Καμόρα, αν σε χωνεύει, δεν σε κοντράρει. Έχουνε, Πασχάλη. Εγώ μεταφέρω την είδηση. Από εκεί πέρα θα τα συμπεράσματά του. 24 ώρες μετά, που δεν ξέρει κανένας τίποτα, μέσα στο κέντρο του Χαριλάου. Μ' άκουσε να λέω ότι η είδηση είναι ψευδής. Δεν είπατε που δεν ξέρει.
Εγώ μιλάω γενικά. Άκουσα με μεγάλη προσοχή και έθεσα κάποια ερωτήματα. Ναι. Επειδή είναι. Επειδή μιλάμε για παιδάκια. Είναι τα κέντρα αποφάσεων. Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που αποφασίζει. Προφανώς είναι η πρωτοβάθμια, η οποία είναι υποχρεωμένη να έχει βγάλει ανακοίνωση για αυτό το πράγμα. Δεν έβγαλε. Είναι θέμα πρόληψης. Ναι, ναι. Μούγκα, 24 ώρες μετά, είναι η αστυνομία, το ΙΒ, τμήμα ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Μούγκα και αυτό. Και Μούγκα και από εκεί. Μούγκα και αστυνομία. Και Μούγκα και η ΜΚΟ. Μούγκα δεν ξέρει κανένας ποιο είναι το όνομα της ΜΚΟ. Το ξέρει προφανώς ο καθηγητής του σχολείου. Για τον ρόλο του ΜΚΟ αναρωτιέμαι κι εγώ και δεν διαφωνώ καθόλου. Εντάξει, αλλά να φτάσουμε σε ένα σημείο να λέμε ότι αυτό δεν θα μπορούσε χτύπα ξύλο να γίνει από ένα Ελληνόπουλο σε κάποιον. Κάτι πάλι τέτοιο. Εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ότι σε αντίθετη περίπτωση θα γινόταν ευχαριστώ. Θα δημοσιοποιούνταν από το πρώτο λεπτό. Πριν ακόμα το παιδί φτάσει στο γενικό. Τα ελληνάκια δεν είναι άγια σου λέει. Αυτό και τα ελληνάκια το κάνουν. Μπορώ να μιλήσω με έναν ή θα μιλάω με δέκα. Κοίταξε, επειδή θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση, εσύ πρέπει να μιλήσει με δύο. Δηλαδή είσαι με την αλήθεια. Ή είσαι τώρα με ό,τι θέλουμε να λέμε. Όχι, με την Ειρήνη Βελιμαχίτη. Τέλος πάντων, εγώ απλά σας ανέφερα το γεγονός. Την ηθοποιώ, τη θυμάσαι πολύ. Καλό είναι να προλαμβάνονται κάποια πράγματα να δημοσιοποιούνται για να έχει ο κόσμος στο νου του. Αυτό. Και το πρωί παίξανε ξύλο σε έναν αγώνα σχολικό αγώνα ποδοσφαίρου. Πώς να το προλάβεις αυτό. Ξέρω, πιάνεις τους γονείς και βαράς και τους γονείς αυτό το πράγμα. Ρε Σιμπασκάλη, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πώς να το προλάβεις αυτό, για πες μου. Όχι, οι γονείς φταίνε που έχουν αφήσει τα παιδιά. Είναι μπάουγκ οι γονείς. Να κάνω μια άλλη ερώτηση. Δηλαδή το ότι στο κέντρο της πόλης δεν μπορεί να κυκλοφορεί σε κάποιες περιοχές. Ναι. Γιατί έχουν γίνει γκέτα. Μπορεί στο να μας δροπόταμο, γιατί λες κέντρο. Στο δροπόταμο δεν πάνε τα ταξίδια. Ποιο δροπόταμο, εγώ σου μιλάω για τη ρωτόντα. Εγώ σου μιλάω για τη ρωτόντα. Το λέμε κάθε βράδυ. Σου μιλάω. Πουλάμε ναρκωτικά στην ρωτόντα. Δεν αμφιβάλλω ότι το έχεις πει. Λέω. Όχι για μένα, όχι για μένα. Σου να σου πω το εξής. Να τελειώσω. Γιατί δεν κάνουμε θέμα για τη ρωτόντα. Γιατί. Στη ρωτόντα δεν μπορεί να περάσεις. Δεν μπορείς να πας. Στην Αριστοτέλους δεν μπορεί να πας. Από την πάνω μεριά της Αριστοτέλους. Ναι, 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 ναι. Φόβος. Λοιπόν, στην πλατεία Ναυαρίνου δεν μπορεί να πας. Φόβος. Αυτό το πράγμα γιατί γίνεται. Στο Καφτατζόγλιο δεν μπορεί να πας. Όχι. Τώρα μιλάμε. Κάποιοι το επιτρέπουν. Ποιοι φαντάζεις ότι μπορεί να το επιτρέπουν. Για πες Γρηγόρη. Το θέμα είναι γιατί. Ποιοι, όχι. Το θέμα γιατί. Πρώτα είναι το ποιοι και μετά το γιατί. Εγώ γιατί φαντάζομαι, εγώ το λέω ευθαρσός γιατί θέλω να πέσουν οι τιμές των ακινήτων. Δηλαδή, συμφέρει πάρα πολύ να φοβάται ο κόσμος. Συμβαίνει πάρα πολύ να φοβάται ο κόσμος. Είναι και αυτό λογικό. Ό,τι έχει γίνει στο κέντρο των Αθηνών εδώ και μια δεκαπεντέλη. Μισό. Στο κέντρο των Αθηνών δεν μπορεί να πάρει να πάρει σπίτι, Γρηγόρη. Δεν είναι φτηνά οι τιμές. Δηλαδή, πας στην Ερμό, θα τρομάξεις από τις τιμές. Οι τιμές, Πασχάλη, εδώ και μια δεκαετία έχουν πέσει κάτω 10 φορές. Όσο κάτω και να πέσουν στην Αθήνα δεν μπορείς να αγοράσεις, Γρηγόρη. Μπορεί να αγοράσουν κάποιοι άλλοι που έχουν πολλά λεφτά. Με έκανες μια ερώτηση και σε απάντησα. Σου είπα μια λογική εξήγηση. Ναι, μπορεί να είναι και αυτό. Γιατί τα πάντα κινούνται γύρω από το χρήμα. Κοίταξε ρε φίλε Γρηγόρη, Θεσσαλονίκη από το πρωί μέχρι το βράδυ απροκάλυπτα πουλάνε ναρκωτικά πίσω από τη ρωτώντα. Και γιατί δεν τρέχουν να τους πιάσουν. Πες μου, είτε πάνε στον γενικό αστυνομικό διευθυντή της Θεσσαλονίκης και πες γιατί το επιτρέπεις να γίνεται. Ξέρεις να σου πει. Εγώ και να τους συλλάβω και να τους πάω στα δικαστήρια θα πέσουν τα τηλέφωνα στον εισαγγελέα και θα τους αφήσουν ελεύθερους. Δεν ξέρεις ποιοι είναι που παίρνουν τα τηλέφωνα. Okay, εντάξει, εγώ τα ξέρω και αν το πω. Όταν έχουν συλλάβει κατά καιρούς διάφορα πρόσωπα της Θεσσαλονίκης που κρατούσαν τσάντες ή σακούλες με γκαζάκια και μολότοφ, βγαίναν την ίδια ώρα έξω. Άλλο αυτό. Άλλο... Οι ίδιοι είναι γρήγορα. Μην μιλάμε για αναρχικούς και για εμπόρους ναρκωτικών. Μην μιλάω για αναρχικούς, εγώ σου μιλάω. Άλλο οι έμποροι, άλλο οι αναρχικοί, άλλο οι οπαδοί. Δεν θα τσουβαλιάζω, Γρηγόρη. Εγώ απλά λέω τη μέθοδο της αστυνομίας. Τι θα σου πει, ότι εγώ πάω. Άρα μου λες δηλαδή ότι η αστυνομία είναι κατευθυνόμενη και αφήνει τους ενόχους να κυκλοφορούν ελεύθερα. Η αστυνομία εκτελεί εντολές. Μάλιστα. Δυστυχώς. Δεν είναι protect and serve, δηλαδή πρόληψης και προστασίας. Δυστυχώς. Εμείς την είδηση δεν την πνίγουμε απλά. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Εγώ απλά λέω ότι 24 ώρες μετά έκανα λίγο υπομονή να δω αν θα βγει κάποιος, να το πει κάποιος, να πει κάτι, να γράψει κάτι κάποιο site. Δεν γράφει κανένα τίποτα. Εγώ δεν το γνώριζα, ειλικρινά από σένα τα ακούω και δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά δεν μπορώ να πάω τόσο μακριά ότι υπάρχει ένα κέντρο αποφάσεων το οποίο πνίγει μια είδηση. Δηλαδή μου κάνει τεράστια εντύπωση. Γιατί δεν το έχεις ακούσει 24 ώρες μετά. Εάν θέλεις μπορεί να σου δώσω εγώ τα τηλέφωνα του σχολείου, να πάρεις τηλέφωνο και στο ΙΒ, πάρετε από εκεί πέρα ανοιχτά. Με ανοιχτό τηλέφωνο να πάρετε τηλέφωνο στο ΙΒ και να μιλήσετε ότι παίρνετε από το Μετρόπολη, να το κάνετε ζωντανά. Να δούμε τι θα σας πει η αστυνομία. Δεν θα αλλάξω. Να πάρτε σε γεννηματά. Δεν αμφιβάλλω. Πήρε το αγοράκι αυτό για νοσηλεία. Να δούμε τι θα σας απαντήσουμε. Είναι υπαρκτά τα γεγονότα αυτά ή δεν είναι.
Ρε Πασχάλη, αμφισβήτησε κανείς την είδηση που δίνεις. Δεν λέω αυτό πράγμα. Εγώ σου λέω ότι το συμβάν έχει γίνει. Μου κάνει εντύπωση που 24 ώρες μετά κανένας δεν το έχει δημοσιοποιήσει. Αυτό. Μάλιστα. Okay. Αυτά. Να μην καταχράζουμε άλλο τον χρόνο. Να είσαι καλά. Πολύ. Λοιπόν, υπενθυμίζω 9.55 και είναι το μήνυμά στο 54.340. Μετρόπολη 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι, ειδικότερα εσείς οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Για καφέ, φαγητό και τσιγάρα, όλα με ένα stop στην καντίνα Pit Stop. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεκτα, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη. Παλαιού σταθμού 36 Δυτική, ίσως μετά τα δικαστήρια, πόντου 56 Λαχαναγορά. Οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την Αγιορέφυρα Σταυρούπολης. Πριν πάμε στο διάλειμμα, υπενθυμίζω ότι μεγάλο μας χορηγός είναι η Εσκιά της Βαλοδήμος. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε είτε Σκόντα, είτε Kia, είτε Hyundai, όποιο μοντέλο τραβάει η ψυχούλα σας, και να έχετε όφελος την προσφορά η οποία υπάρχει για αυτό το διάστημα, τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για τα επόμενα 3 χρόνια. Καλά ακούσατε. Περισσότερα πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί που υπάρχουν τα περισσότερα εξ αυτών έτοιμο παράδοτα, ή τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596. Είμαστε 18133 και παράλληλα σου δίνουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Ενώ στο www.stopart.gr θα βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σου αυτοκίνητο και όλες τις μοιάζεις αυτοκίνητων με 150 ευρώ. Τα 390 είναι δικά σας, δύο γραμμές είναι κατηλημένες. Κάτσε να δεις γιατί κλαίνε τώρα. Άκου να δεις τώρα. Να πω ότι χορηγός μας είναι τα καταστήματα Κοσμάογλου, όπου η εταιρεία παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στο χρώμα και δίνει πάντα εξαιρετικές λύσεις για κάθε τεχνικό πρόβλημα, με ό,τι πιο καινοτόμο έχει να προτείνει η παγκόσμια βιομηχανία του χρώματος. Με τρία καταστήματα, δυτικά Ιθάκης 62 Μαδών 3 στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππ 74 και ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο του 2310-480-606. Γιατί? Καταρχήν, δευτερόλεπτα, αυτό που σου βάζουν στο τσίπ του μυαλού σου είναι οι Έλληνες είναι όλοι κακοί, οι ξένοι είναι καλοί. Και σου περνάνε ό,τι θες. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλήθεια είναι όμως αυτό. Πάμε αλήθεια ποιο είναι? Ότι είμαστε όλοι οι Έλληνες κακοί και οι άλλοι είναι καλοί, οι ξένοι. Μας το λένε κιόλας. Άλλο τι θέλουν να περάσουν, ναι. Εσύ το υιοθετήσατε. Το υιοθετώ, ναι, το υιοθετώ. Εγώ δεν το υιοθετώ. Μπράβο, Γρηγόρη. Αλλά στον άλλο τον. Αλλά δεν μπορώ να υιοθετήσω. Αθετήσεις. Δεν μπορώ να υιοθετήσω. Υιοθετήσεις, ναι. Ότι η εκάστοτε κυβέρνηση θέλει να κάνει τη δική της προπαγάνδα. Λες, ρε. Αυτό είναι δεδομένο. Τι λέει, ναι, εντάξει. Αλλά ότι ελέγχει όλα τα μέσα. Ναι. Και δίνει γραμμή για να μην πει κανείς τίποτα, αυτό δεν μπορώ να το. Δεν μου λες. Στις δικές μας ειδήσεις το λέμε το γεγονός. Άρα ελέγχει δηλαδή το Μετρόπολης, η κυβέρνηση. Όχι, λέω, εμείς το είχαμε. Η είδηση ποια είναι, ότι ένα παιδάκι χτύπησε ένα άλλο παιδάκι με το ξηραφάκι. Ναι. Αυτό είναι είδηση. Άρα δεν είναι για σένα είδηση. Για μένα. Άμα βαρούσαν το δικό σου το παιδάκι με το ξηραφάκι, θα λες βρώμα μετανάστες στο παιδί. Δεν θα το έκανα έτσι το θέμα. Τι θα κάνεις, θα ήθελα στον παπά του παιδιού, θα τον προβλήσεις. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα γιατί κλαίνει οι παοξίδες. Έκανε κανάλι ο Σαββίδης, Open, πώς το λένε, και πήρε τον Ντέμι Νικολαίδη και κάτι Αθηναίος λέει για να κριτικάρουν το. Την αθλητική Κυριακή. Και τι περιμένετε να πάρουν, τον Τζόρνταν? Τι περιμένετε να πάρουν? Θα πάρουν, να πούμε, τους σωστούς. Εδώ είστε χωριάτες. Είμαστε χωριάτες. Σας έχει κάνει ρόμπα. Ποια Αθήνα? Μας πια η Αθήνα το λεκανοπαίδιο. Η Αθήνα τα ελέγχει όλα. Πάτε έξω από το Σαββίδι τώρα τη διμέρα και πείτε να πάρει, ξέρω εγώ, τον Αρσένη, να πάρει τον Τζόρνταν, να πάρει, ξέρω εγώ, οποιονδήποτε και να του πετάξει τον Ντέμι έξω. Δεν θα το κάνει όμως. Το καταλάβατε, χωριάταρε, εδώ πέρα. Δεν θα το κάνει. Και αυτό αφήστε για Αθήνα τα ελέγχει όλα. Μα η Αθήνα τα ελέγχει όλα. Μεγαλύτερο παράδειγμα από το κανάλι του Σαββίδη δεν υπάρχει. Διαμαρτύρεστε. Θέλατε κανάλι, θέλατε ψωμάκι να φάτε. Θα φάει ο Ντέμις. Πάμε παρακάτω. Κόσμος. Καταλάβατε, χωριάταρε. Άντε, μπράβο. Σας μιλάει ο Πρωτοβουσιάνος. Και εγώ μαζί σας. Εντάξει, μην κλαίτε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Αλέξανδρος. Ω, καλά. Λοιπόν, εδώ από νησί βλάχε Ραπτόπουλε. Θα σε πάρει στο κανάλι του Εύσυλλον Σαββίδη δίπλα στον Τέμιρε. Να αναλύεις ή εγώ θα σε φάω στη μάπα τώρα για μια δεκαετία. Έχω γενέθλια σήμερα. Ευχαριστώ τον πατέρα που με γέννησε γιατί ο άντρας γεννάει γυναίκα τίκτη. Η μανούλα μου είναι και με βλέπω ψηλά. Θέλει να θαυμάσει γαμπρό, δεν μπόρεσε να θαυμάσει όσο ζούσε. Τέλος πάντων, θέλω να βρω μια δουλίτσα να ηρεμήσω. Τι δουλίτσα να πάρεις? Άμα βρει δουλειά θα χάσει τη σύνταξη, ρε. Τρελός είσαι που θα βγάλεις, που θα πάρεις δουλειά. Τέλος πάντων, θέλω να πάρεις. Θα χάσεις τη σύνταξη, ρε βλάκα. Θα κάνω 300 ευρώ το μήνα, ό,τι να κάνω, ό,τι να λέω. Λοιπόν, δεν θέλω να κλαφτώ άλλο. Τι, δεν σε φτάνουν τα 300 ευρώ το μήνα? Πού να φτάσουμε, όλοι τα τσιγάρα. Τι να φτάσουν, γιατί τι έξοδα έχεις? Έχεις στο μπαρ, πληρώνουμε εμείς. Κοιμάσαι στο σπίτι, φώτα, νερά, τηλέφωνα δεν πληρώνεις. Γκόμενα δεν έχεις 49 χρόνο να παυτώσεις.
Αμάξι δεν έχεις, τέλη κυκλοφορίας δεν έχεις. Αμάξι έχω, σφυγγό. Τι έχεις? Αμάξι ατύπιζα. Σε ατύπιζα έχεις. 2005 μοντέλο, πήρα πατάρα μου για μένα. Ο παπάς τον πήρε. Παπά μου το πήρε στο όνομά του, είναι το να το κάνει μισό μισό. Στο όνομά του? Όχι, άμα πεθάνει πρέπει να πληρώσεις να το μεταβιβάσεις στο δικό σου όνομα. Πόσο χρονών είναι ο παπάς? 86. Κοίτα το μεταβιβάζεις γρήγορα. Εμένα μας τα μεταβίβασε πριν πεθάνει. Φύγε, επόμενη γραμμή. Γεια χαρά. Τι είναι 86 χρόνια και δεν τα μεταβίβασε ακόμα. Εγώ τώρα θα τα κάνω στην Ευγενία. Τρελό είσαι ρε. Και αν πάθηκα ένα έμφραγμα, πάμε επόμενη γραμμή. Ο άλλος πέθανε 44 χρονών θηρίο. Ορθάνει ένας παλίκαρος μέχρι εκεί απάνω, που λέει και ο κόκκινος. Λέγε φίλε, ναι. Γεια σας. Νάτος. Δεν μου λες Κωστή, αν άκουσα καλά είπες να κατεργηθούν οι εθνικές, έτσι. Μάλιστα, να κατεργηθούν. Οι σημαίες, οι εθνικές. Να καταργηθεί και το παγκόσμιο κύπελο. Να καταργηθεί. Τι προσφέρει? Τι προσφέρει? Σε μεγαλύτερη ακροαματικότητα διοργάνωση ποια είναι σήμερα στο ποδόσφαιρο? Συγγνώμη κύριε Κώστα, τηλεθέαση. Τηλεθέαση. Συγγνώμη. Όχι, δεν το είπα για να σας διορθώσω. Θα βρίσκα εγώ τρόπο να παίξουν μπάλα. Θα βάζα τη Super 3 να παίξει με τη θύρα 4 με διαιτητή εμένα. Ξέρεις τι τηλεθέαση θα είχε? Άσε τώρα το παραμύθι. Εθνικές ομάδες. Λοιπόν, εθνική ομάδα κύριε ήταν πριν 30 χρόνια όταν ο Γερμανός ήταν γαλανομάτης λευκός, όταν ο Αράπακλας από το Κονγκό ήταν μαύρος, όταν ο Κινέζος είχε σκιστό μάτι, όταν ο Αντετοκούμπο ήταν στην Αφρική, τότε υπήρχαν οι εθνικές ομάδες. Τώρα δεν υπάρχουν. Για κάτσε να δω, ρε φίλε. 10 μαύρους στη Γερμανία να παίζουν. Δεν υπάρχει εθνική ταυτότητα, μωρά αδερφάκι μου. Χρυσέ μου άνθρωπε. Δεν υπάρχει εθνική ταυτότητα. Πώς δεν υπάρχει, δηλαδή. Τι να υπάρχει εθνική ταυτότητα? Με τον Βλαχοδήμο να πούμε τερματοφύλακα στη Γερμανία. Μα είναι μαύροι στη Γερμανία όλοι. Τι είναι, άσπροι είναι. Σε παρακαλώ, δε. Ο άλλος Αλβανός σήκωσε τα βάρη εκεί, ο Δήμας Έλληνας λοχαγός. Άντε φύγε τα πόδια. Τα εθνώσεις μας αρμάνα να τα πούμε. Αλλά εγώ ένα άλλο ήθελα να πω. Άκουσε, ήσουν με τον Αλέφαντο την τελευταία φορά. Τι έκανε? Όταν είπε ότι ο Σέντερ Φόρ ο Αιγύπτιος με τον Ζηρού είναι το ίδιο πράγμα. Και τον ακούτε δηλαδή. Και τον ακούτε να λέει τέτοια τερατουργήματα, τέτοια τερατολογίες. Να λέει ότι το center for της Εθνικής Γαλλίας που πήρε παγκόσμιο κύπελο είναι ίδιος με τον Χασάν. Και τον ακούτε. Και δεν το λέτε τίποτα. Δηλαδή ο άνθρωπος θέλει καραβόσκινο. Γεια σας κύριε Κώστα. Ναι, αλλά τις κοκακόλες μαζί τις πήρατε. Και τα ψωμότυρα εκεί πέρα στην Κατερίνη. Έλα φίλε. Καλησπέρα, με τον Κοτρότσο εκεί πέρα. Ναι, το γασάπι το συγχωρεμένο, ναι. Ναι. Θέλω να πω κάτι, ναι, και να το συσχετίσω με αυτά που σας είπε προηγουμένως ο συνάδελφός που σας πήρε τηλέφωνο για τον προβληματισμό, για τα παιδάκια που... Ναι, κυρία μου, ναι. Στο σχολείο. Σήμερα διαβάζω στο ίντερνετ ότι αυτοκτόνησε ένας τραγουδιστής, ο Βασίλης Βοκαλούσης, ήταν λαϊκός τραγουδιστής δεκαετίας του 80. Γιατί αυτοκτόνησε? Θα σας πω. Ήταν περίπου, είναι δραματικό το γεγονός, είχε πέσει το τρένο. Ήταν στα ασύλληπτα από ό,τι λένε εδώ στο κατάλαβα. Του και 10 ποιο μέρες, τρένο, δεν καταλαβαίνω. Από ό,τι λένε. Συγγνώμη, τι τρένο, έπεσε από το τρένο. Έφτασε στο σημείο να αυτοκτονήσει. Ο προβληματισμός μου είναι ο εξής. Μέχρι που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 μετράγαν τις αυτοκτονίες. Μετράγαν ο τάδε αυτοκτόνησε από ανέχεια και οτιδήποτε άλλο. Έκτοτε σταμάτησαν όλα. Φαντάζομαι ο λόγος θα είναι ο ίδιος ή παρόμοιος με αυτούς που καθοδηγούν να μην μεταδίδονται ειδήσεις σαν και αυτές που είπε ο Συνάδελφος. Κύριε μου, για ποιο λόγο δηλαδή, εσείς εγώ τι πιστεύω δηλαδή. Μιλάω Συριζέως τώρα. Τι πιστεύετε τώρα, ότι υπάρχει ένα κέντρο αποφάσεων το οποίο μας λέει όλους τι να κάνουμε? Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος του Μετρόπολης. Αυτό λέγεται. Το πιστεύω διότι δεν είναι δυνατόν, δηλαδή υποτίθεται ότι ζούμε σε μια αγγελική κοινωνία τώρα και όλα πάνε καλά. Ποιος το είπε αυτό, κύριε? Εσύ που είσαι έτσι πιστεύω εγώ. Κύριε μου, ακούτε τους έρευνες κάθε μέρα? Δεν λέω για σας. Ναι, εγώ έχω ένσταση για το συγκεκριμένο. Εγώ λέω για γενικά, το συγκεκριμένο θέμα έχω ένσταση. Εγώ λέω γενικά ρε παιδιά, δεν μιλάω, δεν είπα τίποτα. Ναι, εδώ μιλάμε για παιδάκια δυστυχώς, για κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Είναι πάρα πολύ κακό, λοιπόν, από όπου και αν προέρχεται. Λοιπόν, άκου φίλε, έχει δίκιο ο κόκκινος εδώ. Βέβαια, το κάνανε μούχτη. Εγώ ας πω ότι... Ποιος το έκανε μούχτη? Δηλαδή πήρε κάποιος τηλέφωνο παντού. Εγώ ξέρω ότι ελέγχονται μέσα, φυσικά και ελέγχονται μέσα,
αλλά δεν μπορεί να ελέγχουν όλα τα μέσα. Καλά, γρήγορα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Τελείωσε. Είναι μαθηματικά. Άλλο ελέγχει άλλα μέσα, ναι. Άλλο ελέγχει άλλα μέσα. Δεν το ξέρει αυτό. Είμαστε ελεγχόμενοι δηλαδή όλοι. Παντού υπάρχουν και μέσα τα οποία δεν έλεγχονται πουθενά. Ποιος, τι μέσα είναι αυτό, εμείς. Δηλαδή είμαστε... Ο κόσμος κρίνει και αποφασίζει. Δηλαδή, άκου τώρα, αυτή είναι η απάντησή του. Δηλαδή, το δικό μας μέσο δεν είναι ελεγχόμενο, αλλά όλα τα άλλα είναι. Δεν μας πιστέψουν. Και αλήθεια να είναι, ρε κόκκινε, έτσι όπως το λες. Ας μην μας πιστέψουν. Μα έτσι όπως το λες, ρε. Εγώ λέω ότι είναι αλήθεια, ναι. Όπως και αν ακούγεται. Τελείωσε. Και η αλήθεια πονάει. Μπράβο, Γρηγόρη. Σας απάντησε ο Γρηγόρης. Επόμενος. Ναι. Ναι. Ναι! Έφυγες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θανάση από Γερμανία, τι κάνουμε. Άσε τα φεύγολαν και πες το ψητό κατευθείαν. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις, ό,τι θες. Σήμερα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε εκδικάζεται στην Αθήνα, εκδικάζονται μάλλον στην Αθήνα τα επεισόδια που έγιναν στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακού. Ναι. Θέλω να κάνω την ερώτηση πώς είναι δυνατόν όλη αυτή την εβδομάδα να μην έχει γίνει ούτε μια ανάρτηση στο δικό σας το site. Στο Epsilon έχει γίνει. Στο Open TV έχει γίνει. Στο Open TV έχει γίνει. Εγώ μιλάω. Άντε, γεια σου, για χαρά, για χαρά. Να πας στο Open TV. Ενημερώστε τον κύριο Καμόρα ότι χθες στο γυμνάσιο Κύπρου μαθητής χτύπησε καθηγήτρια με μαχαίρι στο κεφάλι. Ο μαθητής είναι Κύπριος και όχι μετανάστης. Ναι. Ρα, πόσο IQ έχει ο διπλανός σου. Καθόλου. Μπράβο, ρε Μάγκα Γρηγόρα, ρε, μέχρι χθες έβριζα από τώρα σε σέβομαι ραπτό που έφαγες μόλις χ. Ναι. Σωστό 100% ο κόκκινος στην Αθήνα όπου μένω στο κέντρο, ναι. Ήτη Κυψέλη, Πατήσια και αγοράζω σπίτια. Ναι. 5 και 6.000 πολύ λιγότερο και πολλές φορές λιγότερο από όσο κοστίζαν. Έχει δίκιο ότι δεν είναι θέμα γιατί αντίστοιχα δεν θα ήταν Ελληνάκι χτυπούσε ένα άλλο. Μισό λεπτό, γιατί πέσανε οι τιμές. Γιατί σου είπα ότι η παρουσία, το να επιτρέπουν την παρουσία τους και να φοβάται ο άλλος να κυκλοφορήσει, ναι. Και να μην του δημιουργεί το αίσθημα της ασφάλειας. Και να μην είναι όλα αγγελικά πλασμένα, αυτομάτως δείχνουν στις τιμές. Ερώτηση. Εκεί τώρα που μένει ο Μπούζος, πέσανε οι τιμές των ακινήτων, στο ναι, Ρόκαστρο. Ναι. Γιατί πέσανε. Γιατί έχει ένα, γιατί? Ένα κέντρο μεταναστών, το οποίο αντί για 2.000 που χωράει μένουν 3. Ναι, γιατί. Ναι, και το ερώτημα είναι γιατί εκεί. Γιατί, ένα, γιατί πέσανε οι τιμές εκεί. Εσύ εξήγησε μου, ρωτά έναν μεσήκη. Ξέρω, είδα τα μούτρα του Μπούζου, δεν του αρέσει και ρίξαν τις τιμές. Ναι. Φοβούνται. Φοβούνται. Υπάρχει ανασφάλεια. Τι φοβούνται. Φόβος. Τι φοβούνται. Όταν λένε κακόφημη συνοικία, ναι. Αυτομάτως πέφτει η τιμή. Κακός το λένε δηλαδή. Με ρώτησες γιατί πέφτουν οι τιμές. Ναι. Όταν μια συνοικία, ναι, ναι. Αποκτήσει, ναι. Το επίθετο κακόφημη. Εσύ αυτομάτως... άποψη έχεις. Είναι κακόφημη τώρα για το Ρόκοστρο, δεν είναι. Φυσικά πέφτει. Είναι. Πέφτει. Πέφτει, μα φυσικά. Γιατί πέφτει. Αφού είναι μετανάστες καλή, τι. Γιατί δημιουργούν ανασφάλεια στο. Ανασφάλεια. Γιατί αυτός ο κόσμος ο οποίος μπαίνει εκεί, ναι. Θα σου πω. Πάει περπάτα το βράδυ εσύ μόνος εκεί. Εγώ δεν πάω να περπατήσω. Πού να πας, θα σε κάνουν τον κόλο μαύρο, θα σε αρπάξουν και τα δάχτυλα. Τα ξέρεις και εσύ και η αραβωνιαστιά σου πολύ καλά. Έλα, έλα, έλα. Έλα. Παρακαλώ. Έλα, Σιριζέ. Πάμε παρακάτω. Ναι. Εγώ δεν είμαι Σιριζέ. Έλα, έφυγε από εδώ πέρα. Λέγε, εγώ δεν τρέπομαι να πω τι. Για να τράπησε, σαν χλαμάρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Πες μου κάτι ρε κόκκινε, είσαι, ναι. Κομμουνιστής. Ποιος είναι λέει? Δηλαδή, για το κόκκινο λέω, είναι κομμουνιστής. Γιατί? Δηλαδή σου λέει ένα θέμα ο άλλος και εσύ λες άλλα διάλο. Δεν απαντάς πάνω σε αυτό που σου λέει. Ποιο θέμα πρέπει να απαντήσω, φίλε μου? Το Πασχάλη που σε πήρε και εσύ έτσι για το παιδί που έγινε. Να απαντήσω για ποιο λόγο δεν βγήκε η είδηση. Ναι, σου λέω ότι έγινε αυτό και αν ήταν λέει από την άλλη. Μα ένα. Είπε ένα θέμα και λέω δεν το γνωρίζω και λέει γιατί δεν το βγάλαν τα μέσα. Ναι. Και λέω πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο κέντρο αποφάσεων που απαγορεύει τα μέσα να το πει. Αυτό τι σημαίνει, ότι είμαι κομμουνιστής? Όχι, είπες και το άλλο. Δεν το έκανε μετανάστες, το έκανε... Δηλαδή αν το έκανε Έλληνας στη θάλασσα. Γυρνάς την κουβέντα συνέχεια, δεν απαντάς. Ρε φίλε, απαντάω ευθέως, θα άλλαζε κάτι. Πλακωθήκανε στο ξύλο στους σχολικούς αγώνες και χτυπήσαν δύο παιδιά. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Για μένα δεν είναι είδηση, συγγνώμη. Η είδηση είναι ότι σε σχολικούς αγώνες πλακωθήκανε στο ξύλο. Όχι ποιοι και πώς. Η δική μου αξιολόγηση. Αυτό με ταυτοποιεί με κάτι. Απάντα, φίλε. Επόμενη γραμμή. Εντάξει, Γρηγόρη, δεν είσαι αριστερός. Και να ξέρεις τι επιχούντας οι παπάδες. Δεν ανήκω σε κάποιο κομματικό μηχανισμό, σε κανένα κόμμα. Και θα μου πεις τώρα, αν κανένας παπάς επιχούντας έκανε αντίσταση. Θα μου πεις. Έκανε. Παρακαλώ. Έκανε κανένας παπάς επιχούντας αντίσταση. Κάνε ρεπορτάζ. Εγώ έκανα, δεν είδα κανέναν. Εσύ έκανες.
Ρεπορτάζ. Κατέθεσε το ρεπορτάζ που έχει. Εγώ δεν έκανα. Δεν το καταθέτω. Παρακαλώ. Σε άλλη κυβέρνηση κάναν τίποτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καμία αντίσταση κάναν. Καλησπέρα, φίλε μου. Καλησπέρα, φίλε μου. Τι γίνεται. Καλά, φίλε μου, εσύ τι. Ηρεμία. Διάβαζαν ψυχούνται οι παπάδες. Δεν μπορούσαν να κάνουν αντίσταση. Ναι. Σε καμιά κυβέρνηση δεν έχουν κάνει αντίσταση. Όχι μόνο στη Χούντα. Ένα είναι αυτό. Εγώ πήρα να πω όχι την προηγούμενη συζήτηση για τα μέσα που είναι κατευθυνόμενα και τα μέσα που δεν είναι κατευθυνόμενα. Πήρα να σα πω πού κατάλαβα εγώ ότι δεν είστε κατευθυνόμενοι. Ναι. Στο αερόστατο. Καλησπέρα. Επόμενος. Τι, γιατί δεν απαντάς αυτόν. Τι να απαντήσω. Αυτό πιστεύει ότι είμαστε κατευθυνόμενοι. Επειδή θέλουμε η Μακεδονία να είναι μία και ελληνική, είμαστε κατευθυνόμενοι. Εμείς. Τι να πω. Τελικά είσαι πατριώτης ή Σιριζέος, μας μπερδεύεις τώρα δηλαδή. Παρακαλώ. Με το αερόστατο είσαι με τους Σιριζέους. Ή με τους μετανάστες, λέγε. Γιατί αερόστατο και μετανάστες δεν πας μαζί. Ναι. Κατάλαβες τώρα, τα έχεις μπερδέψει λίγο. Λέγε. Ποιο μπερδέψατε. Εγώ μπερδεύτηκα. Εσύ διασκεδάζεις με τι, δηλαδή. Εγώ διασκεδάζω γιατί. Ποιο είναι. Τη μια είσαι με τα αερόστατο, την άλλη με τους μετανάστες. Αυτά τα δύο δεν πας μαζί, λέω. Αυτό λέω. Ούρλιαζα για το αερόστατο. Ούρλιαζα για το συλλαλητήριο. Για το συλλαλητήριο. Και τώρα ουρλιάζει για τους μετανάστες. Και δεν πήγα να κάνω χάζι εκεί. Πήγα να συμμετέχω. Πήγε στην καντίνα εκεί, την τζάκισες να πούμε. Λέγε φίλε, ναι. Με τον Πασκάλ. Τζακίσατε μαζί. Λέγε φίλε. Κώστα, καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, θέλω πριν με κόψεις, για θα με κόψεις, να με προειδοποιήσεις. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, έχετε πάρει κάποιο χαρτάκι σαν εκπομπή. Χαρτάκι να πάρουμε. Χαρτάκι σαν εκπομπή, ότι κοίταξε να δεις. Αυτά δεν, μην το πιάσεις το θέμα αυτό. Ναι, 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 άκου να σου πω βέβαια. Όταν ναι. ήταν εδώ Πετρουλάκης και τα είχε καλά με, τους, με το Γούμενο και με τους άλλους και τα λοιπά και τους, πώς το είναι, και το Δρόσο και τους άλλους. Και δεχόμασταν πίεση, εγώ δεχόμασταν, αλλά δεν μάσαγα, το παίρνω εγώ όπως ήθελα. Είμαι σίγουρος ότι δεν μας δεις. Κώστα, πριν την πρώτη φορά που σε πήρα τηλέφωνο, σε είπα την... Μέχρι μας είπανε εδώ ότι προσέξτε, θα λιποθυμήσει η γυναίκα του κυρίου Γούμενου, γιατί λέμε κακά λόγια για τον κύριο Γούμενο. Ναι. Δηλαδή γινόταν κάτι εγκλήματα, τα οποία βέβαια από το 8% των ραδιόφωνων πήγε στο 16. Τώρα στο 13, εντάξει, από το 8, 7, 7,5, 7,2 πήγε στο 16. Συνέχισε. Τώρα, γιατί απελευθερώθηκε, ναι. Δέχεστε πιέσεις τώρα. Όχι, όχι, τώρα εγώ τουλάχιστον δεν έχω. Καθαρά πράγματα. Όχι, γιατί, να σου πω κάτι. Ίσως επειδή εμένα, να σου πω κάτι, εγώ είμαι και... Έχω το ακαταλόγιστο. Τώρα ο κόκκινος που δεν έχει το ακαταλόγιστο θα πει εκείνος. Εγώ πάντως δεν έχω καμία. Δεν μιλάω για τον κόκκινο, Κώστα, για σένα μιλάω. Όχι, όχι, δεν έχω, δεν έχω. Ωραία, δεν ωραία. Δεν έχω. Κώστα, το θέμα του Κούγια. Ναι. Για ποιο λόγο δεν το βάζεις θέμα του γιατί, γιατί ο Κούγιας το συμβουλεύουμε για νομικά θέματα. Στα ίσια δεν θέλεις. Το Κούγια, ο Κούγιας, σου απαντώ. Εγώ με τον Κούγια έχω πολύ καλή σχέση. Οκ. Άντε μπράβο. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Σου μιλάω με μεγάλη ειλικρίνεια. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Θωμαΐδη. Αφού μιλάς με ειλικρίνεια να το συνεχίσουμε. Θωμαΐδη. Ναι. Είναι άνθρωπος που δουλεύει μέσα στο Μετρόπολης. Βεβαίως. Γιατί δεν πιάστηκε ποτέ το θέμα του Θωμαΐδη. Εγώ πραγματικά απορώ εδώ και δύο μέρες. Ποιο θέμα, για ποιο θέμα μιλάς, πες μου. Εγώ άκουσα τον Κούγια, ναι. το νομικό, που ναι. το συμβουλεύεσαι κιόλας. Ναι. Αναμειγνύει το Θωμαΐδη. Ναι. Τον άνθρωπο που πληρώνεται και από το Μετρόπολη. Τι είπε, δεν άκουσα, ό,τι τι. Πες το στον αέρα ρε φίλε, πες το στον αέρα, τι είπε, ό,τι τι. Ότι είχε επικοινωνία με τον Κούγια, προσπαθούσε τον Κούγια να τον πείσει να μην συνεχίσει αυτό που συνεχίζει και ήταν άλλο στο τηλέφωνο, δεν ήταν ο Παπαδόπουλος και αυτά. Δηλαδή το ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης δεν θα αναδείξει κάποιο τέτοιο θέμα ή μήπως το ραδιόφωνο στο Μετρόπολη, επειδή ο κύριος Θωμαΐδης είναι υπάλληλος του Μετρόπολη. Και του Μετρόπολης δεν πρέπει να το αγγίξουμε. Γι' αυτό σε ρώτησα αν παίρνει το θέμα. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Μπούζο για το θέμα και θα σας απαντήσουμε τη Δευτέρα. Εντάξει, Γρηγόρη. Τέλος. Έκανε εκπομπή προηγουμένως. Ναι. Οκ. Okay. Yeah. Και γιατί να σε κόψω. Τι, γιατί να σε κόψω. Όταν έχετε ενστάσεις, απορίες, θέλετε να πείτε το δικό σας, γιατί να σε κόψω. Όχι, δεν θα σε κόψουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σας. Παρακαλώ. Γεια σας. Καλώς τον. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Κόκκινο. Ναι. Για τη σπερικότητα που έπιασε στο θέμα σχετικά με το παιδί. Ναι. Ο κύριος Καμόρα αυτό που είπε ναι. σαν είδηση, ναι. εξέτασε αν αυτό το παιδάκι είχε μπούλινγκ από δικά μας παιδιά. Το εξέτασε αυτό το θέμα. Α, λέτε ότι αντέδρασε. Μπορείτε να μου πείτε αν αυτό το εξέτασε ή είδε αν υπήρχε κάποιο μπούλινγκ σε αυτό το παιδί για να φτάσει σε αυτή τη... Εσύ συγγνώμη, συγγνώμη. Ωραία, ο κύριος Καμόρα κάνει μια εκπομπή. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, δεν είναι δικαστή. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν είναι δικαστή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σταθείτε ένα λεπτό, μην κλείσετε. Μισό λεπτό. Δεν είναι δικαστής όμως.
Ναι, δεν είναι. Άλλο ρωτάει. Είναι κάποια είδηση την οποία δεν έλεγξε. Ωραία, εσείς το ελέγξατε, γνωρίζετε κάτι παραπάνω. Όχι, εσείς που το αναφέρετε, που το αναδεικνύετε, το ελέγξατε πώς είναι. Πώς έγινε, όχι, αν έχετε, αυτό το παιδί έχετε δίκιο. Ένα λεπτό. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, το έχετε το έχετε δίκιο, αλλά αν γνωρίζετε κάτι. Αν γνωρίζετε κάτι κατά αυτόν τον τρόπο εναντίον κάποιων παιδιών ή οποιοδήποτε παιδιών, Ελλήνων ή ξένων. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κόκκινη που το πιάνετε σφαιρικά το θέμα και δεν λαϊκίζετε. Είστε αξιέπαινος. Είναι. Κατά με. Βεβαίως. Είναι ωραία η άποψή του. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σου λέει αυτός μπορεί να δέχτηκε κάποιο μπούλινγκ το παιδί για να αντιδράσει κατά αυτόν τον τρόπο. Πάμε άλλη μια γραμμή. Ναι. Να πάρουμε από όλες τις παραμέτρους, Γρηγόρη. Σωστό. Μπράβο. Μ' αρέσει που έχεις επιχειρήματα τα οποία είναι σφαιρικότατα. Μάλιστα. Χρήστος. Πώς. Καλησπέρα. 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 Σας παίρνω από το εξωτερικό. Συγγνώμη αν είμαι λίγο λαχιασμένος, αλλά τρέχω στο πάρκο. Τρέχεις στο πάρκο. Κάνε καμιά διάταση τώρα. Πάρε καμιά ανάσα να πέσει. Θα κάνω μόλις τελειώσω, Κωστή. Εντάξει. Λοιπόν, παίρνω... μάλλον δεύτερη φορά. Μια φορά πήρα στον Κολιανό που είναι και πολύ φίλος μου. Ακούω το σταθμό σας από πριν γίνει αθλητικός. Ναι. Πάρα πολλά χρόνια είσαι στην παρέα μου και δεν έξω. Ναι. Αλλά αυτό το θέμα με τον Πασχάλη που ναι. κατά τα άλλα μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Ναι, ναι. Να κάνω μια σφιγμομέτρηση λοιπόν, ναι. 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 Πείτε μας. Πώς έχουμε παιδιά καταλαβαίνουμε. Άντε και βγήκε και έγινε το κοινό στα κανάλια όλη αυτή η είδηση. Θα βγει κάτι καλό από αυτό. Δεν νομίζω να βγει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι ούτε... Κοιτάξτε, ναι, αλλά η είδηση, άμα είναι αληθινή, πρέπει να βγαίνει. Ναι. Όσο όταν έχει να κάνει με παιδάκια, προκαλώντας το κοινωνικό αίσθημα, σε σηκώνοντας κάποια παιδιά και κάποιους γονείς, κάποια... δεν μπορεί να βγει κάτι καλό. Το συγκεκριμένο το ζήτημα αυτό το που έγινε στο σχολείο, υπάρχουν οι δάσκαλοι, υπάρχουν έστω και η αστυνομία, κοινωνική λειτουργή, παιδοψυχολόγοι να ασχοληθούν τι έγινε, δεν είναι να το δικάσουμε αυτό τώρα. Το θέμα είναι στους γονείς. Θα πούνε ότι όπως και να έχει θα πρέπει να συνεπάρξουμε κάποια παιδάκια από άλλη χώρα, από άλλο χρώμα, άλλη θεία, τα πάντα. Αν μπορούν να γίνουν φίλοι, ας γίνουν, αν όχι, ας τα αφήσουν ήσυχα. Τώρα αν τα παιδάκια τα ελληνάκια σου ή και τα... Θα πρέπει λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο, πήρες για τις ανάγκες σου, θα σου πω το εξής. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας σε μια πολυπολιτισμική κουλτούρα. Γιατί, εγώ συμφωνώ τώρα με σένα και ο Γρηγόρης το πιάνει. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας σε μια πολυπολιτισμική κουλτούρα, γιατί πρώτον θα έχουν παιδάκια άλλων εθνικοτήτων στην Ελλάδα μας και εμείς τα παιδάκια μας πηγαίνουν σε άλλες χώρες και ζουν με άλλα παιδάκια άλλων ανθρώπων. Οπότε αυτό που εγώ συμβουλεύω τους γονείς να κάνουν είναι να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας να ζήσουν με τα παιδιά όλου του κόσμου, να μαλώνουν και να τα βρίσκουν με τα παιδιά όλου του κόσμου. Αυτό είναι το πιο σωστό, γιατί αυτό είναι και το σημείο των καιρών. Εκεί καταλήγουμε. Να σε καλά, φίλε. Να ξέρουν, πρέπει να εκπαιδεύσουν τα παιδιά, να ξέρουν ότι μπορούν να μιλήσουν στους γονείς. Να σε καλά, φίλε. Δασκάλους, έστω και στην αστυνομία. Εδώ είμαστε για ακόμη 21 λεπτά. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε, να λέτε ό,τι αγαπάτε. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Βόρεια Ελλάδα, η Εσκιάδης Βαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Skoda, Kia, Hyundai και με μία ακόμη πολύ μεγάλη προσφορά για αυτό το διάστημα, καθώς κερδίζετε τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια, παρακαλώ. Οπότε τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Κόκκινα, αν βγάλεις την είδηση, δεν θα πάρεις διαφήμιση. Μας κάνεις τον Ιεραπόστολο. Βρέζουν μια κρατική διαφήμιση στο Μετρόπολης, φίλε μου. Δεν έχει. Γιατί μόλις είπες κάτι το οποίο είναι μπουρδα. Δεν έχει. Και δεν το λέω για να σε προσβάλλω. Και δεν έχει πάρει χρόνια. Χρόνια δεν έχει πάρει. Εμείς δεν παίρνουμε. Κακός. Λοιπόν, ο Άρντα την Κυριακή ήταν σε μπάρο στο Κολονάκι και έκανε φασαρία από εδώ του Ολυμπιακού γιατί του είπε ο Άρντα, αλλά είναι άλλο στο λιμάνι. Μπήκανε μπράβη στη μέση. Στη σημερινή εθνική ομάδα. Αντικατοπτρίζεται όλη η ανετοιμότητα, η ανικανότητα και το καραγιοζλέκι του ελληνικού ποδοσφαίρου ναι, και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα, εξής από Νέα Σμύρνη. Έτσι. Και δεν αγαπιέται, συγγνώμη, συμφωνώ και με τον Γρηγόρη, νομίζω ότι δεν αγαπιέται αυτό το πράγμα. Και έχει και τους άλλους που τους έρνει. Αγαπιέται μόλις λάμψει τα φώτα μου. Ναι, δηλαδή. Δεν αγαπιέται. Είναι σαν αυτό που σου λέω. Δηλαδή, κάνει χαβάλα με τους φίλους του Απόλλων Πόντου. Ναι. Αν πάει τελικό Απόλλων Πόντου,
θα κατεβάσει 20.000 κόσμο. Και θα πεις τι έγινε, σηκώθηκαν από τα νεκροταφεία. Θα του σηκώσω από τα νεκροταφεία. Πού θα βρεθούν όλοι στο πανηγύρι, είναι όλοι πρώτοι. Μάλιστα. Αν λέω ψέματα, το ξέρεις. Λες ψέματα γιατί 20.000 απολωνιστές είναι στα 18.000 θα μένει στα μέσα. Γιατί το κάνω για να γλύψω του απολωνιστές. Με τόσα προβλήματα. Πάμε. Σου λέω ότι αυτό το έχω δει με τα ματάκια. Πάμε, ρε, πάμε Τετάρτη. Πάμε φύγε στην Εθνική Οδό, ρε. Α, περίμενε. Καλησπέρα, παιδιά. Ζαρντίμια. Το κόκκινες υποστηρίζει Αναστασιάδη γιατί ήσασταν μαζί στο όρος. Σε κελί και το γλεντάγατε με κοψίδια και κρασί. Δεν υπάρχει προπονητής Αναστασιάδη πια. Ζαρντίμ, καλά περάσει την ανεργία τώρα. Εντάξει. Το διώξανε, αλλά. Δυσκολεύτηκα λίγο, αλλά σε έφαγα. Με τιμές και δόξες όμως. Πάρε στις γράμμες. Πάμε στις γράμμες. Πάμε. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, κύριε, εσείς είστε. Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν είχα σκοπό να πάρω σήμερα τηλέφωνο. Γιατί πήρατε τότε. Να σας πω γιατί. Ναι, ναι. Γιατί μετά που πήρε ο Πασχάλης τηλέφωνο. Ναι. Και άκουσα τη συνέχεια. Τι συνέχεια, ναι. Βγήκα από τα ρούχα μου, ρε παιδί. Γιατί βγήκες από τα ρούχα σου. Θα χρειώσεις, ναι. Ναι. Ο άνθρωπος δεν κατηγόρησε κανένα παιδί. Ναι. Κανένα παιδί μετανάστη. Δεν το έθεσε έτσι το θέμα. Ναι. Ο άνθρωπος είπε ότι αν συνέβαινε ανάποδα δεν θα αποκρύπτονταν το γεγονός. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Ναι. Και συμφωνώ απόλυτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί εγώ διαφωνώ. Ας γίνανε λοιπόν οι υπόλοιποι, οι επόμενοι, να λέγανε ότι όχι ρε Πασχάλη, διαφωνώ. Θα αποκριπτότανε κι αν ήταν Έλληνας. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ποια είναι η αντίληψη αυτού του κόσμου. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Και αυτό είναι που βγήκαν όλοι να κάνουν δικαστές. Ο Πασχάλης δεν βγήκε να κάνει το δικαστή. Ναι. Βγήκε να πει ότι αυτό το γεγονός. Το ίδιο γεγονός από την αντίθετη πλευρά. Από την αντίθετη πλευρά δεν αποκριτότανε. Για μένα έχει απόλυτο δίκιο. Ενά που ακούστηκε πριν από δύο ώρες. Ας έβγαινε. Να που ακούστηκε πριν από δύο ώρες. Γιατί δεν το είπες στον Πασχάλη ότι ακούστηκε πριν από δύο ώρες. Εσύ δεν το άκουσες. Εσύ το είπες στον Πασχάλη ότι ακούστηκε. Φυσικά. Πού. Είπε ο Μπούζος. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να το βγάζει, οπότε. Είπε ο Μπούζος σε σχολικό αγώνα ποδοσφαίρου. Παίξαν ξύλο και δύο παιδιά πήγαν νοσοκομείο. Για το σχολικό αγώνα μιλάω ή για την ξύστρα. Ρε φίλε, τι αλλάζει το ξύλο με την ξύστρα με δουλεύεις τώρα. Νοσοκομείο και ένας και άλλος. Πάμε στον Κυριάκο Θωμαίδη. Οχ. Έλα. Κυριάκο. Καλησπέρα Κυριάκο. Έλα. Καλησπέρα σας. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών αποφάσισε οριστικά και αμετάκλητα να παραπέμψει σε δίκη για στημένα παιχνίδια και σύσταση συμμορίας το Βαγγέλη Μαρινάκη και άλλους 26 ποδοσφαιρικούς παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί? Το συμβούλιο υπό την προεδρία της κυρίας Άννας Μαρίας Φωτοπούλου, πρόεδρου εφετών, έκανε δεκτή την πρόταση της αγγελέα Περικλή Δράκου, ναι, κατά την οποία η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αναβιώσει σε δίκη πλέον, θα γίνει δικαστήριο, με κατηγορουμένους για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Το κακούργημα είναι της αλλίωσης αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων και το πλημέλημα είναι η σύσταση συμμορίας. Με κατηγορούμενο τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και άλλους 26 ποδοσφαιρικούς παράγοντες. Αυτοί έχουμε κανένα διάσημο ή είναι όλοι γάμα εθνική και β'? Όχι, έχει πολλούς. Έχει τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Σαρή. Ναι. Έχει τους πρώην αρχιδιαιτητές, τον κύριο Μπριάκο και... Κυριάκο, μια ερώτηση. Κάτσε να μας πει τα ονόματα. Είναι πολύ μεγάλη... Είναι γνωστή η υπόθεση. Είναι 27 άνθρωποι που κατηγορήθηκαν. Αυτό μπορούν πολύ εύκολα και οι ακροατές να το βρουν. Και του Λεβαδιακού που φαίνεται είναι πολύ, ναι. Η είδηση που μεταδίδουμε αυτή τη στιγμή είναι η εξής, ότι τελικώς η πρόταση του εισαγγελέα έγινε δεκτή. Ναι. Μετά από πολλές περιπέτειες αυτό το βούλευμα είχε αναιρεθεί στον Άριο Πάγο, δηλαδή είχε καταρχήν απαλλακτική διάσταση, τελικώς οριστικά και αμετάκλητα ο κ. Μαρινάκης και οι υπόλοιποι 26 κατηγορούμενοι παραπέμπονται σε δίκη για να δικαστούν. Κύριο που με κάνει εντύπωση, ρε Κυριάκο, είναι ότι εκτός του Μαρινάκη υπάρχουν θεσμικοί παράγοντες, δηλαδή αρχιδιαιτητής, ας πούμε, πρόεδρος ΕΠΟ, δηλαδή θεσμικά άνθρωποι πολύ ισχυροί. Βεβαίως, είναι ο πρόεδρος ΕΠΟ, ο κ. Σαρής, είναι ο κ. Κουρίδης, ο νομικός σύμβουλος ΕΠΟ, ο κ. Μπριάκος, αρχιδιαιτητής τότε. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι πρόκειται και για ποδοσφαιρικούς παράγοντες οι οποίοι ενεπλάκησαν σε εκείνη την υπόθεση.
επειδή αυτή τη στιγμή έχει καθαρογραφεί το βούλευμα και δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν θα είναι ακριβές. Είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Σας λέω με απόλυτη βεβαιότητα ότι ο κ. Μαρινάκης παραπέμπεται για ένα κακούργημα και για ένα πλημέλημα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών. Δηλαδή θα δικαστεί για στημένα παιχνίδια και αλλίως αποτελεσμάτων και πρέπει να σας θυμίσω ότι εκκρεμεί και η υπόθεση του Νούρου Αν. Δηλαδή, δεν μπήκε στο φάκελο του αρχείου. Κάτι που αποκάλυψε πάλι πρώτο το Αθλητικό Μετρόπολης. Έχουμε σε διαδικασία την δίωξη που ασκήθηκε στον κύριο Μαρινάκη και θα απολογηθεί ως κατηγορούμενος για το πλοίο που μετέφερε 2,1 τόνους ηρωίνης. Κατηγορείται για διακίνηση και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών. Να είσαι καλά, Κυριακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ο Θωμαίδης που έλεγε ο άλλος. Αυτός είναι ο Θωμαίδης. Γι' αυτό είναι στο Μετρόπολης ο Θωμαίδης. Παρακαλώ. Την είδηση ο κόκκινος στο πιάτο και ο Ραπτόπουλος στο μεσημέρι, φρέσκια φρέσκια. Είδες τι είναι ο Μετρόπολης και τι είναι ο Θωμαίδης. Σε μένα το λες. Εσένα κοιτάω. Ποιο να κοιτάω, αυτόν απέναντι. Γιατί τον βλέπω. Άσχημος είναι αυτός. Αυτός είναι εγώ είσαι, αλλά δεν θα κάνω που... Δεν σου κάθεται. Δεν μου κάθεται. Έλα φίλε, ναι. Έλα παιδιά. Καλώς τώρα. Έλα, εγώ είμαι. Καλώς τώρα, ναι. Λοιπόν, θα πω γιατί είμαι κατά των μεταναστών πολιτισμένα τα τελευταία χρόνια. Γιατί? Ούτε κόμμα ψηφίζω ούτε τίποτα. Ναι. Όταν εγώ δουλεύω για 3 ευρώ την ώρα, ναι, και έχω καρκινοπαθή στην οικογένειά μου, ο οποίος αναγκάζεται να δουλέψει γιατί η αναπηρική σύνταξη είναι 200 ευρώ. Ναι. Και έχω απέναντι τους ανθρώπους που δεν έφταινε ούτε το χρώμα ούτε τίποτα, αλλά το κράτος με έκανε να μην τους στέλνω γιατί τους δίνει επιδόματα. Είναι αντίπαλος το κράτος. Η Ελλάδα είναι αντίπαλος. Βεβαίως. Έτσι. Ναι. Έχει ο άλλος, είναι ο γείτονάς μου, έχει 2 γυναίκες και 7 παιδιά. Και το κάθε παιδί και κάθε γυναίκα παίρνει επίδομα. Τώρα μοικιό τον πληρώνει, το κράτος τον πληρώνει, δεν νοιάζει. Μα κάνει καμιά βίζα και η γυναίκα, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν με αντιμετωπίζει όνομα ούτε ισότιμα το κράτος. Οπότε και εγώ δεν θα το αντιμετωπίζω. Κοίτα, φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά κοίταξε, άμα πάρεις από νωρίς. 20. Όταν το τσιβί μπει, τότε όλοι το νιώθουν. Όταν πέσει η φωτιά κάπου, τότε και είναι. Απλά, λοιπόν, απλά η συμβουλή δική μου, εγώ το πήρα χαμπάρι ευτυχώς σχετικά νωρίς. Ότι το κράτος είναι αντίπαλός μου. Άρα είναι. Πρέπει να παίξω μπόξ μαζί του. Ακριβώς. Αυτά πατρίδες, Ελλάδες, σημαίες κτλ. Είναι χάσιμο χρόνο. Κοίτα να θωρακιστείς, να την γλιτώσεις. Αυτή είναι η συμβουλή. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς, ενώ είναι οι ίδιοι με εμάς, για κάποιο λόγο τους καλύπτουν. Είπε ο Κωστής κάτι δίκιο. Αν εγώ μαλώσω με τον Κωστή, θα μπορέσει να με βρει. Αν εγώ όμως μαλώσω με έναν Σύριο κάτω στην Αριστοτέλους, θα τον καλύψουν. Δεν θα τον βρω πουθενά ποτέ. Αυτό γιατί να συμβαίνει. Αν ήμασταν όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο, δεν θα προφανώς, φίλε, προφανώς θα πρέπει να μειωθεί κι άλλο το μεροκάματο. Επειδή δεν γεννήσανε και οι προηγούμενοι, φύγανε στο εξωτερικό, πρέπει να αναπληρωθεί με κάποιους τρόπους πιο υποβαθμισμένους η Ελλάδα, η οποία έχει ακόμα κομμάτια για πούλημα να παρθούνε. Εντάξει, αλλά τι να σου κάνω, εγώ τώρα δεν μπορώ να δώσω. Εγώ, φίλε, θα σου πω ένα πράγμα, ότι υπάρχει κάποιος σκοπός να αλωτριωθεί η κοινωνία και να μπασταρδέψουν όλο τον κόσμο, είναι δεδομένο, το πιστεύω. Αλλά ότι υπάρχουν διαφορετικοί νόμοι για σένα και για τους άλλους, ή για μένα και για τους άλλους, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, γιατί είσαι εκτός κοινωνίας. Αυτό ισχύει για τον πλούσιο και τον φτωχό. Ναι. Ότι είναι άλλοι νόμοι για τον πλούσιο και άλλοι για τον φτωχό, ναι. Άλλοι νόμοι για τον ξένο και άλλοι για μένα, δεν το πιστεύω. Λέει, λες εσύ. Ναι. Δεν το έχεις ζήσει ακόμα. Είσαι εκτός κοινωνίας, ας πούμε. Μάλιστα. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Δεν θα το γλιτώσεις. Είσαι εκτός κοινωνίας. Δεν θα το γλιτώσεις. Ναι. Πάμε, ναι. Μια μικρή παρέμβαση ενός λεπτού λόγω δευτερολογίας, σας παρακαλώ. Μάλιστα. Η Συρία εδώ και πολλά χρόνια έχει ζει ένα διαρκή πόλεμο. Ναι. Λογικά είναι, ανεξαρτήτου ηλικίας, ο μικρός έως τον μεγαλύτερο να οπλοφορεί. Ναι. Το μικρότερο παιδί κρατάει ένα σουγιά για λόγους αυτοάμυνα. Τα δικά μας πρέπει να κρατάνε κανένα σουγιά από εδώ και πέρα. Και τι είναι αυτό. Τώρα αυτό για λόγους αυτοάμυνας. Επομένως, εδώ πέρα, πολύ πιο εύκολα, δεν κατηγορώ, πολύ πιο εύκολα, το άλλο το παιδί, επειδή είναι μαθημένο να απλοφορεί, θα ενεργήσει με το σουγιά από ότι το Ελληνάκι. Υπάρχουν χειρότερα προβλήματα, κύριε Κώστα.
Εγώ θέτω ένα πρόβλημα. Όχι, έχει σωστή βάση. Ένα πρόβλημα υπαρκτό, Γρηγόρη. Ακούστε, οι άνθρωποι συνεχώς έχουν μάθει, κύριε Κώστα, να οπλοφορούν. Κύριε Κώστα, δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Λέω το εξής. Το πρόβλημα το οποίο γεννάται και είναι το μεγαλύτερο είναι ότι οι Σύριοι έχουν πόλεμο. Δικαίως φεύγουν. Μαζί με τους Σύριους όμως υπάρχουν οι λαθρομετανάστες. Αυτοί οι οποίοι βαφτίζονται Σύριοι προκειμένου να κινείται χρήμα στην αγορά. Οικείο τα παίρνει. Λοιπόν, να γίνονται διάφορα περίεργα πράγματα. Και στις θάλασσες κάνουμε τα στραβά μάτια. Από εκεί και πέρα να κονομάνε κάποιοι με την λαθρέα εισρωή μεταναστών και με, κατακεφαλή, και με κέντρα και με κέντρα. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντική όμως. Αλλά για ένα παιδάκι να συζητάω αν έχει μάθει να οπλοφορεί ή όχι. Άμα σου κάτσει κάνα παιδάκι 12 είναι χρόνια, και αλίμονο, κάνα σουγιά στη σπλήρα και είναι γεγονός αυτό. Και σε γδάρι σαν γουρούρι να πούμε στο σπλήρα. Αφού είναι γεγονός, για λόγους από το μαθαίνουν. Ναι. Το μαθαίνουν, εδώ δεν έχουμε πόλεμο. Τι να κάνουμε τώρα. Και εδώ έχουμε πόλεμο οικονομικό όμως. Το ξέρω. Τα λέει καλά ο κύριος Κώστας και ο κόκκινος τα λέει καλύτερα. Επόμενη γραμμή. Γεια σας. Ωραίος. Ναι. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Με λένε Γιώργο και είμαι ο ίδιος μετανάστης. Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο. Αύριο, εάν το δικό μου παιδί γραφότανε ότι έγινε το ίδιο σκηνικό που γινόταν μαζί με ένα παιδί μένα στη Γερμανία, γινόταν με ένα αντίστοιχο γερμανάκι και έβγαινε κάποιος δημοσιογράφος ή οπωσδήποτε λέγεται αυτός στα ραδιόφωνα και να έλεγε ότι ένας Έλληνας μαχαίρωσε ή με μια μικρή λεπίδα ένα γερμανάκι, τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στην κοινωνία? Πώς δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν ζούμε στη γερμανική κοινωνία. Μισό λεπτάκι λίγο. Μια χαρά μπορείτε να ξέρετε, πιστεύω σε αυτό. Δεν χρειάζεται να πιστεύουμε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ξέρετε πολύ καλά τι αντίκτυπο θα έχει στην κοινωνία αύριο, εάν ακουγόταν ότι ένας Έλληνας στη Γερμανία μαχαίρωσε ένα Γερμανό. Τέτοιες ειδήσεις δεν βοηθάνε σε κανένα και σε τίποτα. Το μόνο που σπείρουν είναι διχόνοια. Γιατί βγαίνει μετά ο ένας και λέει κόκκινες κομμουνιστές που πήγε στον τον πάτσο από τα μούτρα. Γίνεσαι εσύ Ραπτόπουλου και λες εσύ ο Σιριζέος είσαι σπέρνει τα δικόνια. Και μια κοινωνία δικαστική θα είναι. Χέρια, δεν μπορεί η κοινωνία να ρέει σαν το ποτάμι όλοι στο ίδιο μέρος. Έτσι δεν είναι. Ταυτόχρονα, περίμενε λίγο, δεν τελείωσα, περίμενε. Και ταυτόχρονα όμως οπλίζει τα χέρια αύριο μεθαύριο ενός Έλληνα που πιστεύει «Α, κοίταξε να δεις τι έκανε αυτός ο δικό μας». Και τι είμαι εγώ ρε φίλε, ο Απόστολος Παύλος είμαι να διδάσκω. Εγώ λέω όχι, τι γίνεται. Όχι, λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος δεν είσαι, αλλά επειδή κατέχεις μια θέση στο ραδιόφωνο και σε ακούει πάρα πολλοί κόσμος, μπορείς ταυτόχρονα όμως. Παιδαγωγός δεν είμαι, φίλε. Άμα είμαι παιδαγωγός, θα δούλευα 130 μέρες το χρόνο και θα διοριζόμουν σε κάθε δημοτικό. Χειραγωγός όμως χειραγωγό μπορεί. Δεν είμαι παιδαγωγός ούτε χειραγωγός. Όχι, είσαι. Γιατί αν δεν ήσουν, δεν θα έστανε τέτοιες δηλώσεις. Γιατί αυτό για παράδειγμα, για ποιο λόγο. Να μην φοβάσαι τα γεγονότα που γίνονται στην κοινωνία. Γιατί φοβάσαι. Για ποιο λόγο. Περίμενε λίγο. Για ποιο λόγο κάτσε για τον ένα τον άλλον, είτε είσαι κομμουνιστής, είτε χρυσαυγίτης, είτε. Γιατί η τοποθέτησή του είναι αριστερή, ενώ του άλλου είναι από την άλλη μεριά. Γιατί εδώ. Εγώ δεν είμαι πολιτικομένος, ρε φίλε. Κάτσε λίγο. Εγώ είμαι απλός πολίτης. Για ποιο λόγο να μου δώσεις μια στάμπα, αν πάω να πω εγώ μόνο την άποψή μου. Για ποιο λόγο να σφίξεις αυτή τη διχόνοια που έχει ένα μικρόφωνο και θα ακούει τόσο κόσμο. Ψοφάω για διχόνοια, φίλε. Ψοφάω για διχόνοια. Ναι, πρόσεξε, κατέχεις όμως λάθος θέση. Γιατί επηρεάζει πολύ κόσμο έτσι. Δεν με ενδιαφέρει να έχει μυαλό ο κόσμος να μην παίρνει τροφή από τη δική μου τη διχόνοια. Όπως εγώ έπρεπε να προσέξω την ώρα που ο Ευαγγελάτος και ο άλλος ο Χατζηνικολάου μας λέγανε πέντε πλήξτε στο χρηματιστήριο, έπρεπε να προφυλακτώ. Τι να πω τον Ευαγγελάτο τώρα, γιατί με τάιζες. Δεν θα ακούνε μόνο. Περίμενε, δεν θα ακούνε μόνο όμως ενήλικες. Θα ακούνε και μικρά παιδιά που ίσως δεν έχουν δικιά τους θέση ακόμα και λένε «Α, κοίταξε να δεις, το είπα ο Πρόβολος αυτό». Έχουν μπαμπά και μαμά και δάσκαλο. Κανένας Ραπτόπουλος δεν μπορεί το παιδάκι να το χειραγωγήσει. Μαμά, μπαμπά, γκόμενο μαμάς, γκόμενο μπαμπά, δάσκαλο. Πάει, για χαρά. Έλα τώρα, φύγε. Καληνύχτα. Γεια. Επόμενος. Παρακαλώ. Δάσκαλος, καθηγητής, παιδαγωγός στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο δεν είναι. Δεν πάνε από τη Σύρια, τι με νοιάζει εμένα. Δηλαδή, επειδή είναι από τη Γερμανία. Εκεί σωστά επιχειρήματα. Άσχετα σου τι μαλλιγε. Γιατί διχάζει, λέει. Γιατί η κοινωνία είναι δικαστική. Γιατί έκρινε με επιχειρήματα, ναι, με τη χώρα την οποία ζει. Ναι. Ας έρθει εδώ να ζήσει. Πού πήγε στη Γερμανία. Δεν ξέρω αν γεννήθηκε η γη. Αν... Και τι, με κάνει μέσα στη δική μου κοινωνία, τι θα πω εγώ. Όχι. Αυτός έχει το σκεπτικό κοινωνία. Ήταν σωστό. Ναι.
Αλλά αυτό είναι σε άλλη κοινωνία. Άλλου πολιτικού έχει. Το σκεπτικό άλλα του ήθελα, άλλα ήταν ήθελα. Σωστό. Εντάξει, καλά τα λέει. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιατί λέει κάνει δικαστική. Και δεν το λέω επειδή σου την είπε. Δεν μπορεί να μου την πει. Πολιτισμένα μιλούσε. Δεν μπορεί να μου την πει και απολύτιστα να μιλούσε. Λέγε αυτό. Ό,τι θέλει. Λέγε. Δεν μου λε αν πάει ένα τσίπτο. Αφήγανο πέσει όπω θέλει. Που δεν έχει στοιχεία, που δεν έχει απειλή, που δεν έχει. Ναι. Που και κλέψει το σπίτι μου. Το ξέρει ότι την άλλη μέρα θα το βγάλουν έξω. Αν πάω εγώ και κλέψω το δικό σου σπίτι. Έχει απόλυτο δίκιο. Και ο γύφτο είναι φύρα. Και ο γύφτο είναι φύρα. Δεν ισχύει αυτό που λε. Φύρα είναι, καλά λέει. Φύρα και ο γύφτο. Δεν ισχύει αυτό που λε. Καλά λέει, έχει δίκιο. Πού έχει αφημεί ο γύφτο. Καλά σε λέει. Δεν ισχύει αυτό που λε. Πώ δεν ισχύει. Κόβει απόδειξη ο γύφτο. Αυτό που λε δεν ισχύει, ρε φίλε. Σόπαρα, ισχύει. Καλά λέει ο φίλο. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχεις πάει ποτέ στις φυλακές διαβατών? Σε κάποιες φυλακές να δεις τι υπάρχει μέσα. Τι υπάρχει εγώ κύριε. Έχει κάθε καρυδιάς καρύδι. Και Έλληνες και ξένους και Αιγύπτους. Και ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα? Έχει Αιγύπτο φυλακή. Αν σε πιάσουν εκείνη το θέμα. Ποιο θα πιάσουν? Για πάρε με το άμα πιάσουν κάποιο τελείωσε. Πώς θα το πιάσουν? Τα ζωνιανά και τα Αιγύπτικα δεν μπαίνει κανείς μέσα. Okay, καλά. Για νομίζεις, τραβά, νομίζεις. Για πάρε το παρεπολικό να μπαίνει μέσα. Σου λέω ότι δεν μπαίνεις μέσα. Θες να πάμε μαζί στο δεδροπόταμο να σου πούμε πόσοι είναι μέσα? Γιατί μπάτσι είμαστε εμείς για να πάμε στο δεδροπόταμο? Όχι, εμείς δεν είμαστε, γι' αυτό και θα μας αφήσουν να μπούμε. Ναι, αλλά πώς θα μας αφήσουν να βγούμε? Τι θα έχουμε, παντελόνι? Εσένα μπορεί να σ' αρέσει, θα βγεις και με γόβες. Θα μας κάνουν, θα μπούμε. Δεν είναι μια τρελή που έμπλεξα. Έλα, το πώς θα βγούμε από εκεί. Άσε το, θα μπορεί βγούμε. Να σ' αρέσει. Καλά. Το αυτοκίνητο ζάντες θα έχει λάστιχα πετώντας τα πίσω. Παιδιά, αν δεν έρθετε το βουτήξε σε ένα τάτσο με πατάτες μια μέρα, θα έχετε άδικο. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Μάλιστα. Εγώ είναι. Μάλιστα, ναι. Έλα, καρδιτζάρα. Έλα, ρε κουμούνα, έλα. Τι κάνεις? Σήμερα με απογοήτευσες λίγο με αυτά που είπες. Θα τρίζουν τα κόκαλα της γιαγιάς Ζαμπέτας, έτσι. Κάπως έτσι. Και θα σου πω, είσαι λίγο ρίζος. Σε λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Μα η κοινωνία γυρίζει. Όταν τα λέω καρδιτσιότητα, τα λέω κάθε μέρα. Τώρα το αντιλήφθηκες. Εννοείται. Καταρχάς δηλώνεις κάτοικος γης. Ναι. Κάτοικος γης είσαι και εσύ, είναι και ο Δετοκούμπο, είναι και το Συριάκι. Δεν είναι? Ναι, να μην μου το παίζει όμως. Όλοι είμαστε κάτι και αυτής της γης. Ο άλλος είναι Ελληναράς, άλλος Μακεδόνας, άλλος. Ναι. Ένα-ένα θα τα πάρουμε. Πάμε διαφορετικά. Λες ο Δετοκούμπο δεν μπορεί να είναι Έλληνας. Όχι, εγώ θα σου πω. Ξέρεις γιατί μπορεί να είναι Έλληνας? Γιατί? Ας σε ρωτήσω με διαφορετική λόγη. Γιατί παίζει καλό μπάσκετ. Άμα ήταν μαύρος και πουλάγε τσαραγάλια, δεν θα ήταν Έλληνας. Αυτό το λέω εγώ τώρα, το ξέρεις. Πάμε γενικότερο προφανώς. Καπιταλιστικά είναι Έλληνας. Το ξέρεις καλά αυτό. Το έχουμε πει και αν ο Πύρος Δήμας δεν ήταν. Αν ο Πύρος Δήμας δεν σήκωνε βάρη, θα ήταν Αλβανός. Α, συμφωνούμε, γιατί τώρα να μην διαφωνήσω. Δεν μου λες δεκαρδιτσιότητα να σε ρωτήσω κάτι. Όχι, σε παρακαλώ. Πηδάει κουβέντα. Όχι, έχει σημασία. Έχει σημασία. Πάντε πάλι. Γιατί όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία του, δεν έχει μέλλον. Ωχ, κοινότητες αυτές τα. Όταν είχε έρθει ο ποντιακός ελληνισμός το 1922, ξέρεις πως φωνάζανε? Τουρκόσπορος. Ναι. Άκου λίγο. Προφανώς όλα ισχύουν. Εγώ, εκεί τους λέγανε Ευρωμοέλληνες. Και εδώ τους λέγανε Τουρκο. Δηλαδή παντού αυτοί δεν δικαιούνταν να λένε κάτι. Στην Ελλάδα ξένος και έξω ξένος. Προφανώς. Καζατζίδι μου θυμίζεται. Συνέχισε. Άκου, ναι, για να μην το πάμε Καζατζίδι. Ένα ιωνισμένο παιδί. Λοιπόν, πρέπει να κλείσεις, γιατί έχουμε παρέμβαση του πρόεδρου του Τζιγκάνων Δεδροποτάμου. Για βγάλτε. Ναι. Μάλιστα. Γεια σου Κωστή, γεια σου Κόκκινο. Καλώς το να. Λοιπόν, είπατε κάτι που δεν είναι αλήθεια, ειδικά ραπτοπούλου. Είπαμε. Όχι, είπα. Αν δεν πάρεις πίσω το πληθυντικό, θα γίνει χαμός. Αφού φοβάται αυτός, εγώ είπα. Ο Ραπτόπουλος είπε, Κόκκινε. Άντε, μην έρθω στον Δροπόταμο, τώρα γίνεις τρελής. Για πατώνουμε να πάρεις. Εσύ έλα, ο άνθρωπος να μην έρθει. Λοιπόν, είπες Κωστή ότι δεν έχουν οι Τσιγκάνοι αφημί και άμκα. Να σου δώσω το αφημί μου και το άμκα. Απ' την ώρα που γεννιόμαστε έχουμε αφημί και άμκα. Ναι. Το κατάλαβες? Και δεν θα σε πειράξει κανένας, έλα όποτε θες εδώ στο Άγιο Νεκτάριο να σε πάω στις φυλακές, πόσα παιδιά είναι μέσα. Δικά μας. Για οτιδήποτε. Παιδιά από το Δεδροπόταμο, ρε. Σταμάτα, ρε. Και παιδιά από το Δεδροπόταμο, οτιδήποτε. Έχουμε αφημί από την ώρα που γεννηθήκαμε, από την ώρα που γεννιόμαστε. Αφημί η άμκα. Τέλος. Αποδείξει. Το παίρνω πίσω. Έλα στη λαϊκή. Κάνω πίσω. Να πάρεις κάτι από μένα και να σου κόψω. Τανάσε. Το κάνω πίσω. Τανάσε, θα στο φέρω μια βόλτα εκεί. Να το κάνει μια βόλτα, να το κάνει μια βόλτα και στο σπίτι όμως. Μην του αρέσει.
Να είσαι καλά. Άρα έχουν άμκα. Για να μην λες βλακίες. Ναι, γιατί θέλεις. Πετάει ο καθένας ό,τι θέλει. Σταμάτα, πετάει μια μπουρδα, δεν έχουν άμκα. Λέτε. Εμείς πήγαμε στις φυλακές. Πότε πήγες φυλακές. Από όλα. Πότε πήγες φυλακές. Πότε πήγες φυλακές. Το πότε πήγα και το τι έκανα. Καμιά είναι δουλειά θα είχες κάνει εκεί πέρα, καμιά βρωμοδουλειά. Αν είχα δουλειά ή αν είχα βρωμοδουλειά, εσύ να, να με κατηγορείς. Λοιπόν, η Μάρινα Μπίκου περιμένει για ειδήσεις. Ή έχει την είδηση του ξηραφιού του την κυρία Μπίκου. Το μεγάλη είδηση. Έχει είδηση. Μεγάλη είδηση. Επειδή δεν χωνεύει τον Καμόρα, τον υποβαθμίζει. Μεγάλη είδηση. Μεγάλη είδηση. Καμόρα δεν σε γουστάρει. Το ξέρουμε αυτό. Ό,τι έχει να κάνει με παιδιά για μένα δεν είναι είδηση. Ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα πιο σοβαρό. Εντάξει, τέλος, τελείωσε. Εντάξει. Έληξε η κοινωνία. Όπως και. Ναι. Όπως απαιτώ να μάθω εκεί ως τι πήγε η ΜΚΟ. Απαιτώ να μάθω ως τι πήγε εκεί η ΜΚΟ. Μη φωνάζει κόκκινε, μη δε. Να για υπεράσπιση, τι ρόλο παίζει. Μη, δεν το όχι, σώνεις. Θα τα λες, δεν υπάρχει να σώσει. Όποιος λέει την αλήθεια δεν φοβάται, φίλε. Λοιπόν, η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις αμέσως μετά το τρίτο ημίχρονο. Με Τάνια Δήμου, Δημήτρη Καναλάκη και Κώστα Γιαλαμά. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Σαν να μπήκαν στη Μαργή.